Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ ωραία περνάμε εδώ. Αν ξέρετε το γεγονός ότι είναι λίγο υγρό το κλίμα και έχουμε χάσει τις φωνές μας και είμαστε και λίγο συναχωμένοι όλοι και θέλουμε να φτερνιστούμε. Αλλά το πνίξαμε, είμαστε εντάξει, είμαστε κυρίες. Λοιπόν, τι να σας πούμε, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Είμαστε στα Γιάννενα, έχουμε πίσω τη λίμνη, έχουμε παιδιάδες, έχουμε... Τι άλλο έχουμε, Ρεβίκα? Φύση γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων. Τι λες, ρε παιδί. Υπέροχη φύση. Κόσμο που μας έχει περικυκλώσει εδώ, το αγαπημένο μας κοινό. Ναι. Γαμπρούς και κάτι άλλο λύφες. Σημαδιακό για τα Γιάννενα που... Πώς το λένε αυτό εκεί πάνω που πήγαμε? Το Κότζα. Ναι. Πώς το λένε αυτό, θυμάσαι? Αυτό δεν έχουμε προλάβει. Πάρα πολύ ωραία είναι όμως. Μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και πολύ καλός ο κόσμος και είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θέλει να έρθει στην εκπομπή εδώ να παρακολουθήσει και έχει έρθει και κουνάνε και τα κεφάλια τους και γουστάρουνε. Αλλά αυτοί που ήρθαν ως γαμπροί και ως νύφες δεν είναι πάρα πολύ εύκολοι όπως είναι στην Αθήνα. Είναι πιο δύσκολοι αυτοί εδώ. Γι' αυτό και είναι πιο άλλο έργο εδώ. Γι' αυτό και έχουμε εμείς το ειδικό μας υγρό, όπου θα ψεκαστούν όλοι προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερη γοητεία, δύναμη και ενεργητικότητα. Και να ξεκινήσω με τον κύριο Βαγγέλη. Θέλετε? Πάλι όσο θες. Αρώματα. Ναι. Ναι. Πάλι μαρώ. Κρατάω εγώ και ναι, πάλι, πάλι. Σας αρέσουν τα αρώματα? Ωραία. Πάρα πολύ. Και τελευταία εγώ σας πω. Να πάω στην εκπομπή, είπα στα παιδιά. Έτσι φιλικά δεν μπορείτε να ξέρω να σε ξαναδώ. Τώρα παίρνει η εκπομπή, δείχνει τηλεόραση. Παίρνει, παίρνει. Παίρνει. Ναι. Λοιπόν. Παίρνει, παιδιά. Παίρνει εκπομπή τώρα. Παίρνει. 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 Δώσε μου το χέρι σου. Όχι, όχι, τέτοιο δεν μπορώ. Δηλαδή τα νεύρα μου. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Ο κύριος Σταύρος, τι κάνετε? Σας είχα και χθες. Σας πήραν οι γυναίκες που σας πήραν, τι γίνανε? Δεν έγινε τίποτα. Γιατί? Δεν ήθελε. Δεν ήθελε παντριά. Δεν ήθελε παντριά. Τότε γιατί μας πήρε τηλέφωνο? Ναι, πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν ήξερε να καταλάβει. Σας ήξερε και σας πήρε εξ επί τούτου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα δούμε στην πορεία. Έχουμε πράγμα μπροστά μας, έχουμε χρόνο. Μία γυναίκα, επιτέλους, ρε παιδιά. Ρίχτε της ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ. Τι κάνετε, Ανίτα? Καλό. Είστε καλά? Κάτσε να σου βάλω γοητεία, δύναμη και ενέργεια. Μια χαρά, είμαι η Ιωάννα από τα Ιωάννινα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Δεν μασάς καθόλου. Είσαι η μόνη που απέδειξες εδώ ότι οι γυναίκες των Ιωαννίνων δεν μασάνε. Οι άλλες ψιλομασίσανε, δεν ήρθαν εύκολα όμως. Όπως θέλει κανένας. Όπως θέλει. Τι κάνεις, Ιωάννα μου? Μια χαρά. Πόσο χρονών είσαι, 24? Είμαι 24 χρονών. Ναι. Ζητώ έναν κύριο ανεξάρτητο από 25 μέχρι 35 χρονών για μια γνωριμία για σοβαρό σκοπό το γάμο. Ναι. Και αν ήταν δυνατόν να πω στην εκπομπή σας ένα τραγουδάκι, να σας το αφιερώσω και ένα στιχάκι που σας έγραψα για εσάς. Ωραία, στην πορεία θα γίνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Με τι ασχολείσαι, Ιωάννα μου? Με τα οικιακά. Τι τα κάνεις τα οικιακά? Όλη την ημέρα σου. Όλη μέρα σπίτι. Με τα οικιακά κάνεις. Με άντρες? Κάτι λίγα πράγματα κάνω. Δεν έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι, είμαι ελεύθερη. Είσαι ελεύθερο πουλί. Σου την πέφτουν οι άντρες εδώ? Λίγο πολύ. Έχεις και εσύ το κάτι τι σου. Αλλά δεν ανταποκρίνεσαι σε όλους, φαντάζομαι. Όχι. Πώς είναι ο άντρας που θέλεις να γνωρίσεις για να παντρευτείς? Να έχει καλή καρδιά. Ναι. Δεν με νοιάζει η εμφάνισή του. Ναι. Να είναι ανεξάρτητο, σας το είπα. Ναι. Και τα υπόλοιπα βλέπουμε στην πορεία. Φτιάχνεις και πίτες, Ιωάννα? Αυτό. Για νιώτικες? Αν χρειαστεί. Φτιάχνεις πάντως, ξέρεις. Ναι. Ωραία. Και θέλεις να είναι καλός και να ανταποκρίνεται στα δικά σου καλά αισθήματα. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν έχεις στο μυαλό σου ένα πρότυπο έτσι φασικού γίγνεσθε ανδρικού? Δηλαδή. Δηλαδή.
Τι θέλετε, βρε, αλήτες. Είναι αυτό το συνεργείο, δεν είναι πολύ αλήτες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ένας άντρας πώς αρέσει να είναι ψηλός, μελαχρινός? Σας είπα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις, όλα τα χτυπάς. Μάλιστα. Ωραία. Ο κύριος Σπύρος, 42. Μάλιστα. Τι κάνετε, Σπύρο μου? Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλά είστε? Εσείς. Σας αρέσει αυτό το άρωμα? Ωραίο είναι. Ωραίο είναι. Ωραία. Θα πάθω overdose εγώ από το άρωμα αυτό, σε λίγο. Εγώ, παντρεμένος, χωρισμένος, έχουμε και ένα παιδί. Το παιδί το έχει μητέρα του. Τώρα μένει με τη θεία του. Ναι. Εκείνη έχει ξαναπαντρευτεί. Στο μεταξύ έχει βγει το διαζύγιο. Και ψάχνω κι εγώ έναν σύντροφο από 35 μέχρι 40 χρονών. Τα χωριζά και τα άλλα δεν κάνει, έτσι δεν είναι? Από 35 μέχρι 40 χρόνων έναν σύντροφο για το σπίτι. Για μένα δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Τι να κάνουμε? Ωραία. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω. Είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης που είναι 39. Γεια σου ρε Βαγγέλη, αρχηγέ, να σου ρίξω... Κάτσε να σου ρίξω και εσένα λίγο να αποκτήσεις γοητεία και δύναμη. Για πες. Λοιπόν, ζητώ μια κοπέλα. Επίκειται, σε αυτήν την πέστηση. Μια κοπέλα να είναι 38 χρονών, ναι, και α μην έχει τίποτα. Είναι αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα το για χρήμα τίποτα, και για τίποτα. Η ύλη. Για τίποτα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, μόνο αυτό. Για πες μου κάτι. Μίλα εκεί στην κάμερα και πες ότι σε βλέπει τώρα αυτή η τύπα, έτσι. Μ' αρέσει να σου πω μια έτσι ελεύθερη να είναι. Τέμινια δηλαδή και έτσι. Ωραία. Όποια κουπέλα θέλεις, μην πάρει τηλέφωνο. Ωραία. Με τι ασχολείσαι? Η τέτοια του... ελεύθερος επαγγελματίας. Α, ελεύθερος επαγγελματίας είσαι. Μάλιστα. Και είσαι οικονομικά, είσαι καλά? Είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Ωραία. Καλή επιτυχία εξ' εσένα. Λοιπόν, θα τα έχω δει όλα. Εδώ είναι ο κύριος Γιώργος, ο δικός μου άνθρωπος, που είχε έρθει χτες. Του Ευαγγελίου, προϊστάμενος. Το Θεό. Ευχαριστώ. Προσφορά από το 98, λέει, θα το μας πει στην Ανίτα. Ποιος το είπε αυτό? Το 98. Ποιο 98? Απέναντι αυτή. Λέει, θα της πει στην Ανίτα από το 98 προσφορά. Και τι είπε ο Θεός, την αγαπά, όπου θέλετε, πέστε το παιδί. Σας είπε ο Θεός τίποτα να μου πείτε? Ναι. Α, τι? Την Ανίτα αγαπώ, δεν μπορώ όμως να το πω. Την θέλουν τα παιδιά, έστω πρόμος και μια βράδια. Δελβίνο, δελβίνο. Να χορέψω. Τι είπατε? Να χορέψω. Να χορέψω. Καπάκι, όχι, να το αφήσουμε λίγο μετά. Αδελβινό και τσαμούρια, δεν τα δει, δεν τα δει, δεν τα δίνω τα παιδιά. Τα χιόγιο, τα χιόγιο, τα χιόγιο βασίλια. Είναι 71, αλλά έγινα εκτάματος καλά στα 18 και πολλά οξυστά υπαρχμόνας. Ένα λεπτό, συγγνώμη αν θέλετε. Παιδιά, σας παρακαλώ, κρατήστε μου τα λουλούδια μου. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και βάλτε τα στη θέση που ξέρετε. Λοιπόν. Και δεν κατάλαβες που είπα, είναι ο τέταρτος Σαδάμ. Και έστελη βγή. Φέρατε νέο υλικό σήμερα, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Είπε ο φίλος μου, ο καθηγητής του Κουραμπά, που είναι διορισμένος στην Άρτα Σπύρο, με το σταυρό λεπάνω και κάτω την Άνιδα. Λέει, πες τη σε εσένα, θέλω. Μα δεν μπορώ. Τηλεφώνησε, ναι, να σας το πει αυτό. Λοιπόν, καθίστε λοιπόν τώρα εδώ, να δούμε και τους άλλους. Είπες χτες το Άγιο Πνεύμα. Καθαρό σεξ. Όχι μουρδερηλίκια. Από την ελληνική εκκλησία. Ο διάβολος μπαίνει μέσα σας. Και όταν εγώ είπα στην Ανίτα χτες θα έρθει άγγελος Κυρίου, θα μπει μέσα σου και... Μέσα μου. Για όλα, ναι. Άγγελος και δεν μπορούν να σε σκοτώσουν. Εμένα με το φεκάνιο στην Αμερική. Και δεν μασάτε. Και δεν με πιάνει. Και θα μπει μέσα Άγγελος Κυρίου, της είπα, φεύγουν οι διαβόλοι. Λέει η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Ο καθρέφτης της καρδιάς είναι. Όποιος ανέστησε ο Ιησούς Χριστός, ξανά πεθάνανε. Αυτούς που ευλογώ εγώ σαν την Ανίτα, όποιος δεχτεί, δεν λαβαίνει θάνατο. Θα πάνε στην Αγιο Σοφιά. Με έχετε ευλογήσει εμένα. Ναι, χτες.
χτες και δεν κατάλαβες. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, ναι. Όχι, όταν ήρθες και με είδες. Α, που μου κάνατε αυτά, ναι, ναι. Τώρα τον βλέπεις. Φεύγουν οι διαβόλοι όλοι από μέσα. Κάποιος ήρθε το βράδυ, αλλά δεν θυμάμαι. Παιδείτε, όνειρα και οάσεις. Τη ρεσεψιόν μου πάνε ότι κάτι κάποιος ήρθε. Τέσσερις μέρες θα δείτε, Άγγελο Κυρίου. Λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, καθίστε εσείς, επειδή έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας δείξετε. Θα επανακάμψω σε εσάς. Τον έχω το μαγνήτη. Αυτή είναι η αμαρτία της Εύας, ξέρουν 220 κράτη. Και πεθαίνετε. Όσοι τώρα τα δέχεστε αυτά, δεν θα δείτε θάνατο. Η αμαρτία που έκανε η Εύα, αυτό είναι το δέντρο, είδε τον εαυτό της. Είναι κατάσταση από τη Φλόριδα. Εδώ. Να καθίσετε λιγάκι τώρα. Να τα πάρει αυτά. Πάρτε τα παιδιά αυτά. Μπορείτε να τα πάρετε αυτά. Όχι να τα πάρετε, να φύγετε. Στην κάμερα, γιατί αυτά είναι της Αγίας Γραφής που είδατε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, επειδή σε αυτά τα πράγματα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, ναι, βλέπω, έχεις και να μην τα ξεπετάξουμε έτσι. Ορίστε. Ναι. Θα έχουμε το χρόνο αργότερα να πούμε σε λεπτομέρειες. Εγώ είμαι αυτός. Με κάλεσε για την Αμερική και με αρνήθηκα. Με ξέρουνε. Τον πλήθο το κουπάνισα, είδα στα χαρτιά. Στην καρέκλα και την πάθηκε να πεθάνω. Ένα και από τα ξυστά. Λοιπόν. Τώρα που στέλνει τη σύνταξη με αδύνατα. Δεν έχουμε αγαπητά. Ωραία, καθίστε λιγάκι, καθίστε τώρα και μετά θα τα πούμε με τρέλα. Λοιπόν. Λοιπόν, Ανίκα μου, πάρει και το λουλούδι και να σου το δώσω. Λοιπόν, έτσι μην καταφέρετε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάλι και λίγο άρωμα, να σα διαβάσω και το ποίημα ψόβγαλα, ε. Πάλι λίγο άρωμα. Πάλι λίγο άρωμα. Τι ποίημα ψόβγαλα. Τσακπίνκο, ε. Κάτσε να δει. Θα το ακούσει, ε. Το ακούσει. Νάτια Ανίτα είναι έμορφη, είναι τσακπίνα, πολύ καλά παρουσιάζει την εκπομπή μέσα στην Αθήνα και όλοι τη χειροκροτάνε και τους λένε τα παρουσιάζει σφίνα. Όλα της τα πρίγκε σε εφήση, χαρά, λεβεντιά, εμορφιά, λεβεντιά, σαν το ψελότο και Παρίσι. Καμία άλλη δεν περπατεί, καμαρωτά, καμαρωτά, να σε κετάει και να σου γλυκομελήσει. Μπράβο Ανίτα, με την καλή σου συμπεριφορά και με τα γλυκά σου λόγια, μα εσύ τα καταφέρεις μια χαρά. Ανίτα, προχώρα, εσύ θα ανεβείς, Ανίτα, προχώρα, εσύ θα πας μπροστά και θα ανεβείς ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε το χάρι και το ποίημα να το θυμάσαι. Τώρα. Να δούμε τα δώρα που προσφέρει το Χρυσοκουφέτο και θα ξανέρθουμε. Πόση δροσιά θέλετε από το κλιματιστικό σας, τόση ή το σύμπα? Πόση ισχύ θέλετε? Τόση ή το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Με την υπεροχή του πρωτοπόρου. Το καλύτερο έχει όνομα, υπογραφή και εγγύηση. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Πέτρου Ράλι 1 και Πειραιός στην καρδιά της Αθήνας. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Είναι το καλύτερο. Electrolux. Ψυγεία. Κουζίνες. Πλυντήρια. Electrolux. Έξυπνο design, σουηδική τεχνολογία. Πατίστας. Πατίστας. Καλλιντικά. Πατίστας. Πατίστας. Αν θεωρείτε τον καθαρισμό των χαλιών σας επικίνδυνη αποστολή, καλέστε τον ειδικό. Ρεϊζίδης Βασίλης, με τη χρυσή εγγύηση 50 χρόνων πείρας. Τηλεφωνήστε στο 7263 555 έως 9. Αλμέταλ, πόρτες, παράθυρα, ρολά αλουμινίου, σίτες. Ελάτε να τα δείτε στην έκθεσή μας, Λεωφόρου Καλαμακίου 70 στον Άλιμο. Αλμέταλ, Γιώργος Στρατηγέλης. Τεχνολογία, άψογη εξυπηρέτηση και σέρβις. Διακανονισμός έως 12 μήνες. Αλμέταλ, βελτιώνει τη ζωή σας. Είναι γνωστό ότι το μπάνιο έχει ένα όνομα, Λακιώτης. Μια πορεία, μια νέα φιλοσοφία στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Το νέο εκθεσιακό μας κέντρο, Θιβών 471, σας περιμένει κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Για είδη υγιεινής λοιπόν, Λακιώτης.
Μετά από μια κουραστική μέρα, ξαπλώστε, σηκώστε τα πόδια σας εκεί που θέλετε και relax. Ανακλινόμενες πολυθρόνες και σαλόνια Αμερικής της Lazy Boy. Νίκος και Ηλίας Θεοδωρίδης, με τσόβου και Αγίας Λαύρα 40, ανογλυφάδα. Lazy Boy, σας αξίζει. Για ό,τι χρειάζεται το σπίτι, από πόμολα, εξοπλισμό τζακιού, κουρτινόβεργες, διακόπτες, φωτιστικά, ένα είναι το όνομα. Αδελφή Ζωγόπουλη, εκθεσιακό κέντρο εργοστασίου Λεωφόρος Βουλιαγμένης 18, στο Ελληνικό, έναντι αεροδρομίου. Αδελφή Ζωγόπουλη, ποιότητα και πολυτέλεια που δεν στοιχίζει. Αποκτήστε κι εσείς τρία μασαζοκαλσόν Slim, ένα γερμανικό ηλεκτρικό φουρνάκι, μια ιταλική ζυγαριά κουζίνας και ένα σετ κουταλομαχαιροπύρουνα 24 τεμαχίων. Όλα αυτά μόνο 59.300. Τηλεφωνήστε τώρα 5225 625. 12 μήνες χάρες στις επιπλοπροσφορές. Επιπλοπροσφορές σε 12 μήνες εξόφληση χωρίς προκαταβολή. Επιπλοπροσφορές. Πειραιός 226 Ταύρος, Μεσογείο 354, Αγία Παρασκευή. 12 μήνες χάρες στις επιπλοπροσφορές. Μαμά, κοίτα, χωρίς πατσάκια! Starfish! Νέο βοηθητικό τζάκετ κολύμβησης που κάνει το κολύμπι παιχνίδι. Κουμπώματα υψηλής ασφάλειας. Άνεση στις κινήσεις. Starfish! Κάνει το κολύμπι παιχνίδι. Δώρο, ένα απίθανο βιβλιαράκι με οδηγίες για σωστό κολύμπι. Εδώ είμαστε, παιδιά, στον αέρα. Τελείως σχήμα. Λοιπόν, είμαστε στα Γιάννενα και έχουμε πάρει αέρα φρέσκο και φυσικό και υγιεινό και έχουμε χάσει το μυαλό μας τελείως. Κυρία Εβίτα Ηλιοπούλου. Για ελάτε κοντά μας, σας παρακαλώ. Τι κάνετε? Πώς είστε, κοπέλα μου? Μια χαρά, να σας πω, μου κάνετε και γυμναστική η Εβίτα, είναι τρομερή. Λοιπόν, να της κάνω διαφήμιση τώρα. Η Εβίτα είναι πάρα πολύ καλή γυμνάστρια και έχει ένα γυμναστήριο κοντά στο Κολωνάκι, είναι στο Λυκαβητό, αλλά δεν θυμάμαι τη διεύθυνση. Και επειδή είναι πάρα πολύ σεμνή, δεν θέλει να το λέει. Λοιπόν, αν θέλετε όμως να μάθετε πληροφορίες που είναι το γυμναστήριο της Εβίτας, μπορείτε να πάτε να μάθετε και να ρωτήσετε και να πάτε εκεί να σας γυμνάσει, και είναι φανταστική. Σας κάνει λύσιμο κοκάλων και μειών. Η μέθοδο πιλάτης λέγεται. Λύνει και τα κόκκινα και τα μάγια. Πιλάτης μέθοδο body conditioning. Αυτό. Λοιπόν. Μια που το έκανα διαφήμιση. Τι κάνεις δηλαδή. Τώρα, πειράζει που σου έκανα διαφήμιση, όχι. Όχι, καθόλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγίσου τώρα στους άλλους. Θα ήθελα να, με την ευκαιρία δηλαδή που με καλέσανε εδώ πέρα, να ευχαριστήσω το Mercedes Club για τη φιλοξενία του. Την επιμέλεια του χώρου σε ό,τι αφορά τα φυτά, την έχει κάνει το κατάστημα Le Shop Ιωαννίνων. Είναι στη Σακελαρίου 4 στα Ιωάννινα. Ευχαριστούμε το εστιατόριο Όαση Αλωτινό για το υπέροχο φαγητό να σου πω, του. Όταν μ' αρέσει και εμένα να λέω και εγώ ότι ευχαριστώ κι εγώ. Βεβαίως, έλα, πες τα μαζί. Όχι, πες εσύ και την... θα πω. Έλα να τα πούμε μαζί. Δηλαδή, πες και θα λέω εγώ όταν μ' αρέσει και εμένα. Okay. Την Ήπειρο Security. Την Ήπειρο Security. Τα ξενοδοχεία Βυζάντιο και ειδικότερα το ξενοδοχείο Olympic που. Αυτό μ' αρέσει είναι γιατί εκεί είναι ένα φανταστικό ξενοδοχείο. Τι να σα πω, το κάτι άλλο μα έχουν συμπεριφερθεί άψογα. Και τέλος μια ευχαριστούμε... Μια τον το βράδυ θα ήθελε, γιατί που μου φέρετε δεν ήταν πολύ καλή. Και τέλος ευχαριστούμε το γραφείο ταξιδίων Gallop Travel του Μάκη Παπαχριστόπουλου για την βοήθειά του με το πούλμαν που μας παραχώρησε για να έρθουμε στα Ιωάννινα. Και το άλλο, το δικό μας, το ρομπο... Το Turbo Prop. Ποιο Turbo Prop? Έτσι λέγεται το Turbo Prop. Turbo Prop λέγατε το αεροπλάνο, όχι το την εταιρεία. Aviator, ναι. Aviator του κυρίου Γρηγοριάδη. Δεν ξέρω αν είναι δικό του, είναι, όλα τα ξέρει. Τους ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα ευχαριστούμε πολύ. Που μας πέταξε και μας έφερε πεταχτά εδώ. Και αλλά όμως... ζητούμε συγγνώμη στην ελληνική αστυνομία. Είχαμε περιπέτειες μέχρι να έρθουμε εδώ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν σας πω κάτι άλλο. Το Turbo Prop, πώς το θυμάσαι εσύ όταν λέγατε το Turbo? Γιατί το έγραφες εσύ και το σχεδίαζες από πάνω και το θυμάμαι. Και εγώ το είπα Robocop. Εντάξει με το Robocop. Με την ευκαιρία μπορώ να πάρω την κυρία Ιωάννα να σας κάνουμε ένα μακιγιάζ. Θέλετε να μας πείτε κάτι τελευταίο για εσάς? Θα ήθελα να πω ότι ασχολούμαι και με το δημοτικό τραγούδι, ξέχασα να σας πω. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τηλεφωνήσει, να αφήσω στο τέλος το τηλέφωνο μου στο κοντρόλ. Για και... να το δείτε πιο επαγγελματικά το θέμα. Αφήστε το τραγουδάκι μετά σας. Και το στιχάκι θέλετε τώρα ή μετά να σας το πω? Όχι μετά, κάντε λίγο γυμναστική να όχι, όχι, μακιγιάζ, μακιγιάζ. Α, μακιγιάζ, ωραία. Και θα επαναγγελθούμε. Πάμε. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Μίτα. Πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούω. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Σας ακούω τώρα, ποια είστε? Είμαι η Σόφη. Ναι. Από Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη, πώς είναι η Θεσσαλονίκη? Πολύ ωραία. Την αγαπάμε πολύ. Να έρθείτε ξανά. Θα έρθουμε πάλι, ναι. Σας περιμένουμε. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς? Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Σταύρο. Με τον κύριο Σταύρο. Πού είναι ο κύριος Σταύρος? Εδώ είναι. Εσείς τι ηλικία έχετε, κυρία μου? 50. Πολύ τσακ.
Περιμένετε λίγο, συγγνώμη. Τι είπατε, τι μου είπατε, τι μου το δίνετε αυτό. Στο χαρίζω, είναι αρώμα, στο χαρίζω για σένα. Είναι πολύ μοντέρνο, πολύ στάνταρ, πολύ καλό. Σα το χαρίζω ω δωράκι εσά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για την εκπομπή σα, για όλα γενικά. Ναι, ναι, μείνετε ήσυχο. Θέλει, μου κάνει νόημα για να πάω εκεί τώρα να του εξηγηθώ κι άλλο. Θέλει, γι' αυτό μου. Λοιπόν, εσά σα έχει πάρει μια κυρία. Τι ηλικία έχετε εσεί, κυρία μου. Είμαι 50 ετών. 50 ετών, ακούγεται νεοτά του. 50 ετών. 50 ετών. Ο κύριος Σταύρος είναι 74. Εκεί όμως θα κοιτάτε για να σας βλέπει. Αν ήρθαμε τον άλλο Σταύρο, πιο μικρό δεν έχει. Α, έχω. Θα είναι άλλος Σταύρος. Είναι ένας άλλος Σταύρος. Είναι άλλος, είναι 2-3 Σταυράδες. Ναι. Ωραία. Δεν το λένε έτσι, κυρία μου, αυτό. Ελάτε μαζί μου, ελάτε. Ελάτε με. Ποιο λέει, είναι 2-3 Σταύρος. Εσείς. Μην που λέει για μένα, ξέρω εγώ. Αυτόν εδώ, τον κύριο Σταύρο. Να δω. Ναι. Αυτόν θέλετε. Ναι, Ανίτα μου. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι χωρισμένη. Ε. Είμαι χωρισμένη. Ναι. Έχω 2 παιδάκια. Αν θέλετε να με πάρετε τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Τι έχεις. 2 παιδιά. Ναι, εντάξει, τα έχουμε. Εντάξει, μετά την εκπομπή να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη είσαι. Θεσσαλονίκη. Τι ώρα μπορώ να σε πάρω. Μετά την εκπομπή. Εντάξει. Γεια. Γεια σας. Ανίτα. Ναι, ναι. Ένα καλτσονάκι. Μα σα ο καλτσονάκι Slim, κρεμούλα New Safer, φίλτρο καπνίσματο Venturi. Ευχαριστώ. Γεια σα. Να συνεχίσω να γνωρίζω τον υπόλοιπο κόσμο. Βρείτε με κάπου εδώ. Ο κύριο Αποστόλη, 37 ετών. Πάρτε το όφωνο, παρακαλώ, κύριε Αποστόλη μου. Πώ είστε, σα έχω ψεκάσει. Δεν σα ψέκασε. Ωραία. Ο κύριο Αποστόλη είναι 37 ετών. Το όφωνο λίγο πιο κοντά στο στόμα για να ακούγεστε. Εδώ είμαι, Γιώργο. Λοιπόν. 37 ετών. Ναι. Βγάλετε λίγο τα γυαλιά να σας δουν οι γυναίκες. Θα βγάλω και λίγο. Τριανταεπτά τελείως ή ψηλό 37. 37. Για συγγνώμη λίγο. Είναι τελείως 37 ή ψηλό 37. Έτσι. Για τον εαυτό σου πες πρώτα. Ωραία. Για τον εαυτό του να μιλήσει. Μετά. Μάλιστα. Κύριος Αποστόλης, ναι. Ψηλό 37 ετών, με τι ασχολείστε? Οδηγός. Οδηγός, ναι. Ωραία. Τι ακριβώς θέλετε να βρείτε, κύριε Αποστόλη μου, μια γυναίκα φαντάζομαι. Από 30 μέχρι 35 ετών. Α, γι' αυτό έκατσε το ψηλό 37, για να είναι πιο εύκολο το 35. Το 37 είμαστε. Ναι. Ωραία. Τι άλλο θέλετε να πείτε για εσάς, έτσι να σας διαφημίσω. Τι άλλο να πω, μια γυναίκα. Μια γυναίκα από 30 μέχρι 35 ετών. Μάλιστα, αυτό θέλετε εσείς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο κύριος Νίκ Ντιβ. Ο Αποστόλης εργάζεται στον Νίκ Ντιβ εδώ. Ο οδηγός μου. Αχα. Από Καρδίτσα. Να σας ρωτήσω, εσείς είστε ο κύριος Νίκ Ντιβ. Νίκ Ντιβ και σας παρακολουθάει όλη η Καρδίτσα από εσά. Μπορώ να σας βάλω. Όχι, δεν χρειάζεται. Μπράβο, σε πάρω. Κύριε Νίκ Ντιβ. Απόψε ήρθαμε ως ταλέντα εδώ. Α, πιο πολύ. Ταλέντα στο. Συγγνώμη. Στο γάμο. Στο κοφέδο. Α, ωραία. Κύριε Νίκ Ντιβ. Περισσότερο για ταλέντα, όχι. Λιγότερο για αγάπη. Μάλιστα. Για πείτε μου, κύριε Νίκ Ντιβ, κάτι. Το επίθετό σας μου κάνει ξένικο. Όχι, είναι ελληνικό. Νίκος Ντιβανίδης. 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 Και γιατί το έχετε κάνει Νίκ Ντιβ. Για συντομία. Μάλιστα. Που στην Αμερικάνικα, στη Βλύψη. Ναι. Από πού είστε, κύριε Νίκ Ντιβ. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό του Αλμυρού Μαγνησίας. Μάλιστα. Αλλά έχω χρόνια στην Καρδίτσα, έχω καταστήματα, 3 καταστήματα με έπιπλα. Α, ωραία. Και ασχολούμαι και με την καλλιτεχνία. Όπως. Τεχνικά. Τι κάνετε δηλαδή. Γράφω ποίηματα, μυθιστορήματα, ζωγραφίζω και πολλά. Είστε συγγραφέας δηλαδή. Συγγραφέας και ποιητής. Ναι, και όλες οι εφημερίδες απόψε παρακολουθάει όλη η Καρδίτσα. Ωραία. Όλη η Καρδίτσα γράφει. Α, σας έχουν κάνει αφιερώματα στις εφημερίδες. Μάλιστα. Μάχη Καρδίτσας. Νέοι καιροί Καρδίτσας. Θεσσαλική εγώ. Α, έχετε γράψει. Για ελάτε λίγο, παιδιά, να το δείξουμε. Εκτός αυτό. Από τον νέο αγώνα, λόγω αντιζηλίας, γιατί έχει και Θεσσαλία. Λοιπόν, έχει γράψει ο κύριος Νίκ Ντιβ. Ο Νίκος, ο κύριος Νίκ Ντιβ. Έχει γράψει, Μάχη. Λοιπόν, σε μια εφημερίδα. Χαίρε Χρυσό Κουφέτο. Έχει κάνει ένα ποίημα για το Χρυσό Κουφέτο, το οποίο εξεδόθηκε. Άμα. Σε αυτή την εφημερίδα. Και δεύτερο. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη. Ο Νίκ Ντιβ στο Χρυσό Κουφέτο. Α, ο Νίκ Ντιβ στο Χρυσό Κουφέτο. Δηλαδή, με το που μάθανε ότι είστε καλεσμένος μας, το πιο μεγάλο γεγονός που όχι να
συγγνώμη να το διαβάσω λίγο στον κόσμο. Το πιο μεγάλο γεγονός που όχι να γίνει φέτο είναι να πάει ο Νικ Ντιβ για το χρυσό κουφέτο. Στον υφοπάζαρο του Σταρ ήρθα για σένα, Νίτα, και για να φας σου έφερα χαλβά και τηγανίτα. Πολύ ωραία. I don't believe you. Νικ Ντιβ. Νικ Ντιβ the best. Συγγραφέας. Θα παγγείλουμε δύο, μας παρουσιάζει δύο φορά, παγγείλουμε. Για να σας πω, κύριε Νικ Ντιβ, είσαστε φορτωμένος, γιατί σας βλέπω ψιλοφορτωμένος στο χαρτάκι. Φορτωμένος, ναι, στην πίεση. Ναι, και σε χαρτάκι, σε χρήμα πρέπει να είσαστε καλά, γιατί σας βλέπω πολύ καλά αυτιά. Κάτι. Και άμα έχετε και οδηγό τώρα, δεν είσαστε και τυχαίος άνθρωπος. Βεβαίως. Μπράβος. Ο κύριος Αποστόλης είστε μπράβος. Είναι μπράβος σας. Κοίταξε, μπράτσα. Εσείς είστε ο οδηγός του και ο μπράβος του. Ναι. Μπράβο σας τότε. Μπράβο. Συνδυασμένο. Συνδυασμένο. Πώς, τι ηλικία θέλετε να έχει γυναίκα, να είναι συνδυασμένη? Κάτω από 30. Κάτω από 30. Λόγω καλλιτεχνικής εμπειρίας. Δηλαδή, επειδή έχετε καλλιτεχνικές ευαισθησίες, πιστεύετε ότι μπορείτε να ρίξετε? Ακριβώς. Γιατί οι άντρες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στους παντρεμένους, να ξέρω ποιοι είναι παντρεμένοι, και στους ανήπαντρους. Αλλά να πω και ένα στίχο απάνω στο. Ναι, επειδή εσείς είστε ανήπαντρος, διεκδικείτε μια γυναίκα νεότερη της ηλικίας σας. Όταν είσαι καλλιτέχνης. Και ανήπαντρος σε παίρνει να κάνεις μαγκές. Όταν είσαι καλλιτέχνης και λατρεύεις το ωραίο, την Μπριζίτ Μπαρντό ποτέ σου θα πεις κορμί χειδέο. Έτσι, στην απίγραμμη. Σε στυλ Μπριζίτ Μπαρντό θέλετε εσείς δηλαδή, ε? Θα ψιλοαργήσουμε ίσως, αλλά δεν ξέρετε, μπορεί και να το βρούμε. Τι να πει κανείς για την τιμή της Αλληνής και την ομορφιά της Αλληνής. Who are you? Ποιος είστε? Σπύρος. Από? Ρίπερ. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Ανίτα. Ποιος είστε? Γεια σου. Γεια σας. Είσαι καλά, Ανίτα? Καλά, εσείς? Καλά να είσαι. Σε συγχαίρω, γιατί έχεις τόσο πολύ υπομονή και επιμονή και δεν διακριτήτητα. Να είστε καλά. Δύο ώρες στο τηλέφωνο, Ανίτα. Είμαι γνωστός, θα καταλάβεις ποιος είμαι. Και πώς δεν θα μπουν τα κανάλια με τα μέσα, όταν ένα υπεραστικό είναι τόσο μεγάλη διαρκεία. Αν ζούσε ο συγχωρεμένος άνθρωπος ο Βαρδινογιάννης, θα ξαναπέθαινε. Λοιπόν, Ανίτα, αν σου πω κάτι, θα καταλάβεις ποιος είμαι. Γελιοποίησαμε τη σοβαρότητα, σοβαροποίησαμε τη γελιότητα. Ναι, κατάλαβα. Πατριώτη σου είσαι, κουμεντιάνη και δεν το λες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είσαι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να περάσουμε εδώ, διότι σε νοστάλγησα, σε βλέπω. Ναι. Θέλετε καμιά γυναίκα από εδώ? Υπάρχουν οι πάντες και τα πάντα. Δεν θυμώνεις όταν σε επιτίθενται, αυτό ισχύει για μένα. Αλλά αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είσαι ντόπια, γι' αυτό είσαι αθάρατη θεά ομορφιά και όχι κυνηγητή. Καλό βράδυ, γεια σας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίτα, και χαιρετισμούς στο φίλο μου, το Βαγγέλη, το Ζάκη και τον Παγκυρδί. Και σε σένα σε φιλώ σε όλα τα ερωτογενή. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Με τρέλα, με τρέλα. Επόμενη γραμμούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποια είστε? Η Άντζελα από Κέρκυρα. Η Άντζελα από την Κέρκυρα. Πώς είναι η Κέρκυρα, Άντζελα? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή μας παίρνει να σκάσουμε προς Κέρκυρα μετά, έτσι. Έχεις αρχίσει μπάνια? Ναι, έχω κάνει 20. Έχεις κάνει 20 μπάνια? Ναι. Μπράβο. Τι ηλικία έχεις, γλυκιά μου? 20. 20. Και ποιον θέλεις να σου δώσω να μιλήσεις? Το Σάβα. Το Σάβα? Ναι, 20 ετών. Σάβας 20. Α, έλα εδώ, ρε Σάβα. Έλα εδώ. Τι έγινε? Καλησπέρα σας. Αυτός είναι δικός μου. Καλησπέρα. Γεια Σάβα. Καλά τι κάνεις? Μια χαρά. Πώς τι κάνεις? Πώς τα περνάς? Ωραία. Τι ζητάς από μια γυναίκα? Τον έρωτα και την αγάπη. Έχεις ξαναπάει με, έχεις κάνει δεσμό? Λίγο. Λίγο. Μάλιστα. Γιατί εγώ δεν έχω ξανακάνει και θα ήθελα έτσι κατά κάποιο τρόπο να ήταν και για σένα η πρώτη φορά. Πού να βρεθούμε? Εντάξει, να σε ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Δουλεύεις? Δουλεύω, ναι. Τι δουλειά κάνεις? Σερβιτόρος. Σερβιτόρος. Μάλιστα. Μπορείς να είσαι στην Κέρκυρα? Στην Κέρκυρα. Ναι. Πότε? Πότε μπορείς? Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα εγώ κάτι. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Ο Σάββας, ναι, είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί και είναι και ευαίσθητος και έχει μια ιδιαίτερη αξιοπρέπεια που μας έχει κάνει πολύ εντύπωση εδώ και έχει γίνει αγαπημένος μας. Ναι, και εγώ από χθες στο συνεργείο εδώ όλοι τον αγαπήσαμε πάρα πολύ και είναι δικός μας. Και εγώ από χθες λοιπόν, προσπαθώ να θέλουμε, το πάρω. Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το Σάββα, να το δεις λίγο πιο, έτσι, βέβαια, πιο σοβαρά το πράγμα και αν γουστάρεις πολύ και με τρέλα,
να ταραπεριστείς. Με τρέλα, με κορδέλα, με σαμπρέλα. Ωραία. Για να το ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ποια είναι τα χόμπι του? Λοιπόν, άκου τι θα γίνει τώρα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα σε πάρει τηλέφωνο ο Σάββας για να πείτε τις περισσότερες λεπτομέρειες και το πού μπορεί να βρεθείτε και το αν γουστάρετε το ένα στον άλλον και όλα. Ναι. Εντάξει, Σάββα, καλά, εξηγήθηκα. Ναι. Θέλει κάτι να μάθει για μένα? Θα τα μάθουμε μετά. Ηλικία θέλαμε, 20 χρονών είναι. Εσύ δουλεύεις? Εγώ όχι, δεν δουλεύω. Α, ωραία. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, θα μπορέσουμε να ζήσουμε με τα δικά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα τηλεφωνηθείτε. Θα με πάρεις τηλέφωνο, έτσι? Το με το δώσεις σίγουρα? Βέβαια, δηλαδή, το θα σου δώσω εγώ. Τι σου έχω πει? Θα παίρνω εδώ και θα τις παίρνεις εσύ μετά. Θα με πάρεις εσύ, έτσι? Λοιπόν, έγινε. Γεια σου. Yeah. Να σου στείλω εγώ τα δώρα σου, μασάζο καλσόν, σλιμ, βεντούρι, φίλτρα κλπ. Κρεμούλες New Safer. Και να κάνουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα με τρέλα. Δώστε μου το ψήφισιτ μου. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πάρουμε μία γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποιος είστε? Χρήστος. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Χρήστο. Χρήστος. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Κοζάνη. Πώς είναι η Κοζάνη? Καλά. Είναι πολύ κοντά στα Γιάννηνα, ε? Ναι. Ποια κυρία θέλετε? Την Ιωάννα. Αυτή τη μοναδική που έχουμε. Ελάτε μαζί μου, γιατί κάπου την έχουν πάει και τις φτιάχνουν το φατσικό της γίγνεσθε. Τι έγινε, παιδιά? Κάνετε? Μήπως μπορώ να περάσω μπροστά? Η Ιωάννα μου για σένα είναι. Παρακαλώ. Γεια σου. Χρήστο, από πού τηλεφωνείτε? Από Κοζάνη. Φωνάζετε λίγο πιο δυνατά, σας ακούω. Από Κοζάνη. Πώς λέγεστε? Χρήστος. Πόσο χρονών είστε? 28. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ και θα τα πούμε στο τέλος. Θα σας τηλεφωνήσω εγώ. Γιατί τώρα έχουμε δουλειές, βαφόμαστε και φτιαχνόμαστε. Έγινε. Εντάξει. Γεια σας. Καπνίζετε? Όχι. Δεν καπνίζετε. Πόσο χρονών είστε? 28. Μαλλιά έχετε? Όχι. Δεν έχετε? Κοντά. Πάρτε ένα ωραίο σεσουάρ από την Εσκιμό. Ευχαριστώ. Πού θα το πάρω? Εντάξει. Θα σας το φέρει θα η κυρία. Θα σας τηλεφωνήσω εγώ στο τέλος. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια σας. Ελάτε τώρα εσείς εδώ. Πώς είμαστε, καλά? Μια χαρά. Ωραία. Καλά είμαστε? Καλά. Ωραία. Επόμενη γραμμούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποιος κύριος είστε εσείς? Λέγομαι Άγγελος Καραχάλιος. Ναι. Θα ήθελα να ενημερώσω κάτι το κοινό των Ιωαννίνων, τους τηλεθεατάς σας, πως στις 13 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα γίνει μία συναυλία στα Ιωάννινα, στο Φρότζο, συγκεκριμένα στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, υπέρ των σεισμοπλήκτων Κόνιστας. Μάλιστα. Δεν θέλετε γυναίκα δηλαδή? Όχι, δεν θέλουμε γυναίκα. Ωραία, το μήνυμα ελήφθη. Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τους άλλους φίλους που έχουν μείνει. Ο κύριος Σωτήρης, 57 ετών. Ναι, 57 ετών. Έχω ένα ποίημα αφιερωμένο στην πόλη του Νίνων, την όμορφη πόλη του Νίνων. Θα το πω. Ναι. Νίκη μεγάλη θα στήσει. Εδώ στην πόλη καλή και νέα γραμμή θα ακολουθήσει αυτό που έλεγε ζητεί. Είναι να δείξουμε κάλλη, να δείξουμε καινούργια γραμμή, να δείξουμε με αυτήν την πόλη πως έχει από πριν στηθεί. Η νέα γενιά θα ακούσει αυτή τη μεγάλη φωνή. Στα Γιάννενα θα διαλύσει αυτή η νέα γραμμή. Όπου περνάω με χάρη, έχει το όπως δεχτεί και αμέσως κάτι θα ζητήσει ο νέος να χειροκροτηθεί. Χειροκροτηθεί. Με τρέλα. Καλό ένα ακόμα. Καπάκι. Καλό ένα ακόμα να... Ρίχτε το και το άλλο. Ναι, ναι. Πατριωτισμός καλαρετών. Πατριώτε, ήρθε η ώρα για να συγκεντρωθούμε τώρα. Και όλοι μαζί με μια ψυχή να κυβερνούμε αυτήν τη γη. Για να γεννούν έργα καλά. Που στην Ελλάδα μας έφυσαν κι άλλοι ξανά. Σε αυτήν την όνειρο γη, πολλή πλάση προχωρεί. Για να θαυμάσουν αυτήν τη γη που έχουν γενναίοι γεννηθεί. Και θα γεννηθούν κι άλλοι πολλοί, όσο η Ελλάδα μας πάντα θα ζει. Ω γενναίοι καρατιώτες, πλούσιοι και φτωχοί, μη λυπάστε αυτό το κλίμα που το έχει αυτήν η γη. Οι άνθρωποι πάντα αξίζουν και τα ονόματα αιώνια θα ζουν που πολλοί θα περάσουν αυτήν τη γη. Όμως ποτέ δεν θα ξεχάσουν πολύ κοντά να μας ομοιάσουν όσες γενιές και αν περάσουν. Έτσι με αυτό η ρόδα θα κυλάει.
τι είναι αυτό που τρέχει τόσο πολύ και δεν έχουν ξαναειδεί. Και το χωριό μας ξανά θα δοξαστεί στη νέα γενιά και θα γυρίσει καινούργια ζωή και όλο τον κόσμο να τη χαρεί. Ο νέος άντρας μιλεί και όλο τον κόσμο να το χαρεί. Θα πλήσει πείματα πολλά που στην Ελλάδα μας δεν έχει πει άλλο ξανά. Τι κάνεις, Ανίτα? Εγώ ήρθα εδώ να δω το... Έχετε ψεκαστεί? Όχι, δεν έχει ρίξει. Πρίξει λιγάκι. Καλό κάνω. Λοιπόν, να είπα κανένα τραγουδάκι δημοτικό. Ναι. Πόσο να... χρόνο θέλετε να είναι η γυναίκα που θα γνωρίσετε? Όχι, δεν θα παντρευτώ. Α, δεν θα παντρευτείτε. Όχι. Θα ταραβεριστείτε. Ναι. Μα τι, κιόλας του 2000 ζούμε. Ναι. Λοιπόν, και να είδω και του κοφιάτα από κοντά. Ναι. Τι θέλετε τώρα να κάνετε? Θα υπού κανένα τραγουδάκι δημοτικό. Θα υπείτε. Ναι, άμα έρθει η ώρα. Θα σας το πούμε. Ναι. Θα σας το υπούμε. Για πες μου, αρχηγέ, εσύ. Βαγγέλη, 36 ετών. Ποιος είσαι εσύ? Ευάγγελος. Ευάγγελος, 36 ετών. Έχεις ψεκαστεί? Όχι. Για ρίξη λίγο, γιατί έχω πολύ... Ωραία. Ναι. Μπορείς τώρα, επέκτησες δύναμη, γοητεία και... 36 χρόνια, Ευάγγελος... Ενέργεια. Ιδιωτικός αστυνομικός. Ιδιωτικός αστυνομικός. Ναι. Δηλαδή... Δηλαδή... Detective. International... Greek... Λίγο πιο δυνατά, ρε αρχηγέ. International... Ναι, παρακάτω δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί απαγορεύεται. Α, απαγορεύεται να πεις άλλα. Ναι. Μάλιστα. Είσαι detective. Ναι. Μάλιστα. Είσαι εδώ στα Ιωάννινα. Στη Πρέβεζα, είπε, και πέρασε από τα Γιάννα, είπε. Ευχαριστικός. Και εδώ, λες, σας πω μέσα, ας πούμε. Ναι, και ας περάσω, λέω, από τον άλλο τι. Ενδιαφέρον, για μια κοπέλα, ας πούμε, είναι μανίποτος και δεν έχω ξαναπαντρευτεί. Από 20 μέχρι και 40 χρόνων. Μάλιστα. Ναι. Το επάγγελμά σου σε ένα είναι πολύ επικίνδυνο, νομίζω, όμως, ε. Και επικίνδυνο. Όλα τα επαγγέλματα τα ιδιωτικά είναι επικίνδυνα και... Καλά, εντάξει. Δηλαδή, η ζωή είσαι... είναι επικίνδυνη, ας πούμε, από όλες τις πλευρές, άμα προβάσαι ξανά. Καλά, βέβαια, ναι, δεν το συζητώ. Όλοι είμαστε επικίνδυνοι. Θέλω να σου πω κάτι. Έχει... Και εσείς σαν ωραία γυναίκα είστε επικίνδυνοι. Με αυτή τη λογική το λέω. Ωραία, γυναίκες είναι επικίνδυνοι. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν υποκλοπές εδώ στα στο μέρος που ζείτε. Έχετε δουλειά, δηλαδή, παρακολουθήσεις, τι κάνετε? Εντάξει, είναι πράγματα από κρατικό απορρίτου που δεν μπορώ να αποκαλύψω εγώ τώρα. Ωραία, δεν λέω να μου αποκαλύψετε παντού, το παντού κρατικό απορρίτου. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, υπάρχουν παντού, παντού. Απλώς λέω, έχετε δουλειά, δηλαδή, πάνε καλά οι δουλειές? Καλά πάνε, αλλά δεν έχουμε γυναίκα, ας πούμε, και... Και τραβάτε ζόρι. Ασχολήθηκα πολύ με τα επαγγέλματα και... Τώρα όμως οι γυναίκες όταν ακούνε detective, ας πούμε, φοβούνται λίγο, γιατί... Όπως το βλέπει κανείς, είναι... Να σας πω κάτι, σου λέει να τον βρω και πες ότι τον γουστάρω και τον παντρεύομαι. Ναι. Δεν θα μπορώ να πάω από εδώ μέχρι εκεί, θα ξέρει που πηγαίνω, θα ξέρει τα βήματά μου. Θα έχει πομπούς μέσα στο σπίτι, θα έχει στο τηλέφωνο... Πώς θα λένε αυτό το έργο, χωριό θα έχει μέσα στο τηλέφωνο. Κοιτάξτε, είναι διαφόρων τύπων. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να το βροντίξει, δεν μπορεί να το ξαναβροντίξει. Είναι διαφόρων τύπων οι γυναίκες σήμερα. Είναι η γυναίκα η... ας πούμε η... Ή αυτή που θέλει φασαρίες, αυτή που θέλει, δεν θέλει, θέλει άστατη ζωή, είναι η γυναίκα που θέλει ήρεμη ζωή, είναι διαφόρων τύπων γυναίκες, ναι. Οι οποίες άλλες τις αρέσει αυτό το επάγγελμα. Και σε άλλες δεν τις αρέσει. Εσείς τι γυναίκα θα θέλατε? Δεν μπορούμε να πούμε απόλυτα ότι υπάρχουν γυναίκες αστυνομικοί σήμερα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διάφορα. Που σηκώνουν δηλαδή τέτοιες δουλειές. Ναι. Εσείς τι και γυναίκα σήμερα, θέλετε, Βαγγέλη? Αυτές που θέλουν άστατη ζωή. Δεν έχω ιδιοτροπίες με τις γυναίκες. Κοιτάξτε, όμως και λέτε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι γυναικών, αλλά φαντάζομαι ότι εσείς θα θέλατε αυτές που δεν κάνουν άστατη ζωή και που είναι πάρα πολύ του σπιτιού και με τον άντρα τους προσκολλημένες στο σπίτι. Κάπου, αυτό όμως δεν τις καθιστά τόσο γοητευτικές όσο τις άλλες που θέλουν άστατη ζωή. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ιδιότροπος με τις γυναίκες βασικά, ούτε ήμουνα. Δέχομαι τη γυναίκα όπως είναι, δηλαδή σαν γυναίκα μιλάμε, να μην είναι άντρας, να μην έχει. Άντρα... Να μην έχει αντροπρέπεια, δηλαδή κάπως να μην έχει κανέναν άντρα. Σας έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Λοιπόν, έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Και τι κάνατε? Να είναι γυναίκα πιο πέρα. Οργανωθήκατε? Καλά, αυτά είναι, δεν μπορώ να τα πείσω. Ναι. Για πείτε μου. Είναι μερικές γυναίκες που κάνουν τον άντρα, δηλαδή. Παίρνουν τις θέσεις του άντρα απέναντι στον άντρα και παθαίνεις, πώς το λένε. Τις θέσεις και τις τάσεις. Ναι, αυτοσυγκρούηση. Γίνεται αυτό. Αυτοσύγκρουση, ναι. Υπάρχει μια μίμηση, δηλαδή. Στην κατηγορία είναι της... Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που σήμερα, ας πούμε, ανεβαίνει πάνω από τον άντρα, ενώ ο άντρας κάθεται κάτω και οπότε δεν γίνεται καμία σύμμετρη. Πού κάθεται? Δηλαδή, ανεβαίνει η γυναίκα πάνω από τον άντρα σαν άντρας. Με τα φαινόμενα της ψυχολογίας που διαβάζουν πολλά βιβλία. Με βέβαια και η γυναίκα από εκείνη τη στιγμή γίνεται με αντροπρεπή συναισθήματα, οπότε δεν μπορεί με τον άντρα ούτε να έρθει και σε... Να το προτίξει. Ναι, εντελώς.
και η γυναίκα μένει ουδέτερη και ο άντρας μένει ουδέτερος. Υπάρχουν δηλαδή σε ένα φαινόμενο, έτσι έχω ζήσει τη ζωή εγώ το αρχαμπής. Οπότε τους τρώει φαντασία για τους δύο. Και τους δύο, ναι. Και μένουν σε ένα επίπεδο, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν φταίνει οι γυναίκες. Εσάς σας έχει συμβεί τέτοιου είδους περίπτωση? Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και τι κάνατε, πώς βρήκατε άκρη? Τίποτα, ουδέτερη θέση. Δηλαδή ήταν από πάνω αυτή συνέχεια? Και από πάνω και δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελε. Συνέχεια δηλαδή, ήταν επιτακτική και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και δεν μπορέσατε να ολοκληρώσετε? Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ τίποτα. Τη σχέση. Ποτέ. Μάλιστα. Οπότε... ζωή, δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε να πω. Ναι, όχι, αλλήμον. Απλώς λέτε κάποιες εμπειρίες που έχετε και βάσει αυτών προσπαθείτε να αποφύγετε αντίστοιχες περιπτώσεις. Να σας πω κάτι, κυρία Ευαγγέλη. Τώρα τι γυναίκα θέλετε, για πείτε μου. Και πείτε ότι η κάμερα, αυτή η κάμερα 3. Γυναίκα. Να σας πω, φανταστείτε κάτι. Φανταστείτε ότι αυτή η κάμερα 3 είναι γυναίκα. Ναι. Με τρία πόδια βέβαια. Ναι, εντάξει, με ένα κεφάλι στη μέση, με ένα μάτι τεράστιο. Μπορεί να στο κόψει και μπορεί να στο ανεβάσει. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πείτε, τι θα τη λέγατε αυτή τη γυναίκα? Τι θα έλεγα, δηλαδή εγώ δεν έχω ιδιοτροπήσει με τη γυναίκα. Δέχομαι τι γυναίκε όπω είναι. Με τι ατέλειε και τι αδυναμίε του. Δηλαδή δεν έχω ιδιοτροπήσει με τι γυναίκε. Ή να είναι όμορφη, να είναι άσχημη, α πούμε, δεν έχω τα πράγματα. Κοιτάξτε τι όμω κατάματα. Ναι. Σε αυτό το ένα μάτι που έχει, το μεγάλο. Ναι. Κοιτάξτε το μάτι τη κατάματα. Ναι, ναι. Και πείτε τη κάτι. Τι να τη πω, δηλαδή. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ατελείς και τέλειος δεν είναι κανένας, όπως και δεν είμαι τέλειος κι εγώ, αλλά τέλειος δεν είναι και κανένας. Mm-hmm. Τώρα δεν ψάχνω να βρω το τέλειο, γιατί προσπαθούμε να γίνουμε τέλειοι όλοι, αλλά στο φινάλε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαι εγώ τέλειος και δεν είναι τέλειες οι γυναίκες. Mm-hmm. Ούτε εγώ είμαι τέλειος, αλλά και αυτό ψάχνουν όλοι να βρουν το τέλειο. Το τέλειο δεν υπάρχει. Μόνο ένα ζαχαροπλαστείο έχει το τέλειο που είναι στην Πατησίων και έχει ωραίες τάρτες αυτό. Όλοι, ναι. Μια χαρά, αρχηγός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε. Έχουμε εδώ. Καταστασούλα κάνει. Τι έγινε, αρχηγέ? Ορίστε. Θέλει να σφυρίξεις? Όχι, εσείς να σφυρίξετε. Σφυρίξω? Ναι. Πάλι λίγο αρωματάκι. Πάρε μου λίγο. Είμαι πολύ φίλος στα αρώματα. Αυτός ο χάρας. Κρατήστε το λίγο αυτό. Εντάξει. Μιλήστε, μιλήστε. Εντάξει. Μιλήστε, κύριε Βαγγέλη μου. Τι να πω, θέλετε να πω. Εσείς είστε 35 ετών. Ναι, είμαστε 35 ετών. Πόσοι? Είμαι 35 ετών και είμαι από τη... πες το, από την Πρέβεζα. Ναι. Λοιπόν, και ήρθα εδώ μόνο για... Το όφωνο πρέπει σταθερά και κοντά. Ναι, ήρθα για τραγούδι. Ναι. Για τραγούδι. Μόνο δημοτικά τραγούδια, τραγουδάω και λαϊκά και δημοτικά. Αλλά εδώ που τα λέμε, μου αρέσουν πάρα πολύ το ρεπερτόριο των τραγούδιων, των δημοτικών τραγουδιών. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και επιθυμούσα... Ποιες γυναίκες σας αρέσουν, κύριε Βαγγέλη? Μου αρέσουν οι ξαρτιές. Ναι. Ωραίες, σαν και εσάς, ας πούμε, οι ξαρτιές, οι γυναίκες. Πιο ωραίες. Έχετε παντρευτεί ποτέ? Λοιπόν, δεν έχω παντρευτεί, αλλά είμαι εδώ που τα λέμε, παντρεμένος είμαι, έχω πολλές γυναίκες που γυρίζουν. Από 12 χρονών φτάνω μέχρι 30-35 χρονών. Κατηγορίες, κατηγορίες, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Έχετε σχέσεις, κάνετε δεραβέρια? Πάρα πολλές σχέσεις, πάρα πολλές σχέσεις. Και τι κάνετε εδώ, στα Γιάννενα, έχετε την άνεση να... Έρθετε πιο κοντά με μια γυναίκα και σε επαφή. Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες και θέλω να έρθω πιο κοντά. Ας πούμε, είναι το χόμπι μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες. Είναι το χόμπι μου. Άμα βλέπω τις γυναίκες, ας πούμε. Τι είπατε, είναι το. Είναι το χόμπι μου. Λοιπόν, μ' αρέσουν οι γυναίκες. Αυτό είναι το χόμπι μου. Άμα βλέπω γυναίκα, μπορώ να γίνω όπως λένε και πιο άχρηστο στις οικομένες. Δηλαδή, λέω ρε, να αυτό βλάκα είναι αυτό. Γιατί βλέπω τη γυναίκα και χαζεύει λίγο. Αλλά βλέπω γυναίκα, ζαλίζω. Τσακ, πέφτω κάτι, πρέπει να στο πω. Τι λέτε? Ναι. Πάρα πολύ. Και μου αρέσουν οι ξανθίες. Σαν και εσάς, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν σας βλέπω καθόλου ζαλισμένο, μια χαρά. Όχι ζαλισμένο. Ό,τι σοκαρίζουμε ζαλισμένο είναι πολύ ξαδερφό και πάρα πολύ καλά. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί σας λέει για όλα γενικά. Ναι. Δηλαδή. Με τι ασχολείστε, κύριε Βαγγέλη? Εμείς ήμασταν στην Αμερική. Στην Αμερική είχα 10-15 χρόνια και μποξέρ, μάθαινα μου μποξέρ και ασχολούμαι με τον μποξέρ. Και ήρθα τώρα στη Πρέβεζα και έμαθα ότι είναι το χρυσό κοφέτο και με κίνησε περιέργεια. Λέω, χρυσό κοφέτο. Λέω. Και ήρθα, το είχα έρθει χθες το Σάββατο και λέω ας πάω σήμερα, αν πήγαινα σήμερα θα χτύπαγε και καμπάνα να ήταν ημέρα. Οπότε θέλετε μια ξανθιά γυναίκα εσείς. Σαν γυναίκα, σαν και σένα, ναι, ακριβώς το καλό το δικό σου. Τι ηλικία περίπου? Ας είναι δηλαδή 20-25 χρονών ας πούμε αυτό μέσα. Εσείς άλλωστε είστε 35. Ναι, να σου παλούμε δηλαδή. Τι? Να σου παλούμε. Τι να ταιριάζουμε δηλαδή. Ναι. Να είναι και αυτή πιο ωραία και πιο ωραίος και εγώ ας πούμε. Ναι. Εσείς είστε 35 χρονών. Ναι, ναι. Και θέλετε μια γυναίκα κοντά στα 30, φαντάζομαι. Ας είναι και παρακάτω, είμαι δεύτερη. Α, και παρακάτω. Ναι, εσείς είστε 35 χρονών ναι. Και θέλετε μια γυναίκα ναι. Πιο κάτω, 35. Ναι. Ωραία. Αλλά μπορεί να βρει την ηλία στην ηλικία τη δικιά σου και σε γνώμη από όλο το κείμενο. Να βρω, κοιτάξτε, εγώ θα ψάξω τώρα να σας πω.
Κοιτάξτε, άμα είσαστε κορίτσια 20 με 25 ετών, πείτε μου την κάμερα. Λοιπόν, 20 με 25 ετών και είσαστε πλησίων, γιατί είναι το Hobbit αυτό. Λοιπόν, αν είσαστε λοιπόν 20 με 25 ετών, ξανθή, και τέλος πάντων έχετε έναν δυναμισμό και μια γοητεία. Μια γοητεία. Και τι άλλο. Ναι, να έχει μια γοητεία, να είναι το χώμη σε γυναίκα. Να βλέπει πόση γοητεία να έχει, να βλέπει τον άντρα απέναντι και να τολμάει να κάνει ένα βήμα. Οπότε θέλουμε 2-3 κιλά γοητεία πάνω τη. Ναι, βέβαια, να έχει. Να έχει πολύ γοητεία. 2-3 κιλά γοητεία πάνω τη, όπως είπες, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε εμείς τώρα τα δώρα που προσφέρει το Χρυσοκουφέτο και θα ξανασκάσουμε. Μείτε σε πολύ λίγο. Μέχρι να έρθει, θα είμαι έτοιμη. Γι' αυτό βρήκα τον ιδανικό μου σύντροφο. Όχι, όχι αυτόν, τον καλύτερο. Το μοναδικό αμερικάνικο ρομπότ με τη χρυσή εγγύηση της Aroma Hellas. Στην ώρα μου. Προσοχή στις απομιμήσεις. Ζητήστε το πραγματικό αμερικάνικο Aroma Robot. Η καλύτερη σκέψη για ηλεκτρικές συσκευές είναι πάντα η πρώτη. Eskimo. Eskimo. Κάνει τη ζωή σας εύκολη. Λέλα Στούντιο. Χάνετε μέχρι και 70 κιλά. Λέλα Στούντιο. 25 χρόνια πείρα. Τέλος στην τριχοφυΐα με λέιζερ και γραπτή εγγύηση. Δοκιμή δωρεάν. Λέλα Στούντιο. Πλατεία Βαβάκη και κεντρική πλατεία Γλυφάδας. Καπνίζετε. Εγώ κάπνιζα 20 χρόνια και το κόψα μόνο σε 4 εβδομάδες. Τώρα που υπάρχει το επαναστατικό σύστημα φίλτρων Venturi, υπάρχει τρόπος. Χάρη στα 4 φίλτρα Venturi, χιλιάδες άνθρωποι γλίτωσαν από το κάπνισμα. Γιατί όχι κι εσύ. Αφήστε στους άλλους τον κίνδυνο και ασφαλίστε οικογένεια και περιουσία. Θωρακισμένες πόρτες, μπαλωμένος doors. Άψογη προσαρμογή αυθημερών τοποθέτηση. Μπαλωμένος doors. Γλυφάδα. Χαλάνδρη. Δάφνη. Μπαλωμένος doors. Σύντομα σε όλη την Ελλάδα. Η τολμηρή αισθητική του Μιλάνου. Πού αλλού θα συναντούσατε τόσο πρωτοποριακή ποιότητα χρωμάτων και σχεδίων? Πουθενά. Εκτός και αν επισκεφτείτε τα καταστήματα Χιτιόγλου. Κουρτίνες και υφάσματα επιπλώσεων. Κυκλοφορούν στα καλύτερα σαλόνια. Για καινούργια αυτοκίνητα, Καλογρίτσας. Για αμορτισέρ, ζαντολάστιχα, εξατμίσεις, καταλύτες. Για σέρβις και αξεσουάρ, Καλογρίτσας. Για ασφαλή οδήγηση, Καλογρίτσας. Συνεργεία διεθνών προδιαγραφών, Μεσογείων 571, Αγία Παρασκευή. Στους τυχερούς του Χρυσού Κουφέτου, μια δωροεπιταγή αξίας 50.000 δραχμών. Κοιτάτε τι κάνει η Εβίτα Ηλιοπούλου για να φαίνεται πιο ψηλή. Αφού φοράς τους τάκους και αδικούμε. Εγώ κάνω άλλο, εγώ στο δικό μου. Μόνο όταν είμαι δίπλα σου το κάνω. Γιατί ρε Εβίτα. Γιατί εγώ είμαι με τα αθλητικά. Ωραία, να πάρουμε αθλητικά ψηλά, παιδί μου. Δεν μου αρέσουν. Αφού έχεις τέτοια πρόβλημα, είναι να φοράω εγώ χαμηλά. Όχι. Κάνω εντάξει είμαι με αυτή τη μέθοδο. Προτιμάς μήπως να φοράς εσύ ψηλά και εγώ καθόλου. Όχι. Είμαι μια χαρά με αυτή τη μέθοδο. Πώς είσαι γενικότερα? Καλά είμαι. Με έχει πάει ο ήλιος εδώ. Πολύ ωραία όμως δεν είναι, Βίκτορ. Ναι, καταπληκτικά. Δεν ξέρω, βλέπει ο κόσμος, παιδιά, έξω τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος εδώ που είμαστε. Είναι καταπληκτικά. Τι θες να πεις τίποτα, γιατί μου ξέρετε από δίπλα με τα βαράκια στα πόδια. Όχι, νομίζω ότι φιλοξενούμε ένα ταλέντο από το εξωτερικό. Ναι. Και... τον κύριο Γιώργο Κρούπη. Ναι, και τι έκανε. Ο Γιώργος Κρούπης έχει κάνει διεθνή καριέρα. Μας έρχεται από τη Γερμανία, έχει κάνει 4 δίσκους. Τι λένε. Είναι πασίγνωστος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα έρθει εδώ, έχει έρθει στα Ιωάννινα. Διότι η στιχουργός με την οποία συνεργάζεται η κυρία Μαρία Μπινάτσι είναι από τα Ιωάννινα. Συνθέτης, ο Ιταλός συνθέτης με τον οποίο συνεργάζεται και είναι γνωστός, έχει κάνει μεγάλη επιτυχία το τραγούδι «Μάμα Λεόνε». Είναι ο Μπενεντέτο Αρίκο και ο κύριος Κρούπης έχει έρθει στο Χρυσό Κουφέτο από τη Γερμανία για να μας τραγουδήσει. Δεν είναι μεγάλη μας τιμή αυτή. Βέβαια, με τρέλα. Για ελάτε εδώ. Εσείς είστε ο κύριος Κουρούπης. Χειροκρότημα στο φίλο μας εδώ. Πώς το λένε? Γεια σου Ανίκα, Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Είχα από τα Τρίκαλα. Ναι. Γεια σου στα Γιάννενα. Έχω πάρα πολλές φορές έρθει στα Γιάννενα. Έχω τραγουδήσει δύο φορές στο γήπεδο και ευχαριστώ πάρα πολύ το fan club των Ιωαννίνων. Ποιο το? Τον fan club Ιωαννίνων, που το fan club. Α, έχεις fan club εδώ. Βέβαια. Μάλιστα. Για αρπαχτόφωνο. Ναι. Και ξεκινάμε. Πάμε με τρέλα, παιδιά. Μουσική.
ρίξω πάνω στο κορμί σου λόγες της αγάπης στείλουν χορό. Θέλω να ματήσω πάνω στο κορμί σου και μες στην αγκαλιά σου σπίτω να καώ. Το πιο ωραίο λάθος γίνεται από πάθος και ευλογημένες μου αμαρτίες. Το πιο ωραίο λάθος γίνεται από πάθος και ευλογημένες μου αμαρτίες. Αρχηγός της εσύ. Ευχαριστώ, Ανίτα. Προσπαθούμε. Τι να κάνεις. Του καταδύναμη. Πού είχες πάει στη Γερμανία? Ζω αρκετά χρόνια, 25 ναι. χρόνια στη Γερμανία. Εκεί. Έχω κάνει 4 δουλειές στην Ελλάδα. Ναι. Και ήρθα ειδικά για την εκπομπή τη δικιά σας. Να σου πω κάτι. Το μικρό σου όνομα όμως το ξεχνάω εγώ στην Ελλάδα. Γιώργος. Ο Γιώργος, συγγνώμη. Και λες και είναι δύσκολο. Πολύ εύκολο. Υπάρχουν... Τι έπαθε. Είναι δύο Γιωργάδες. Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Μένεις μόνιμα στη Γερμανία και έρχεσαι στην Ελλάδα, κάνεις τους δίσκους και κάνεις τις εμφανίσεις σου εδώ και ξανασκάς με τη Γερμανία. Ακριβώς. Ωραία. Στη Γερμανία με τι ασχολείσαι. Με τι ασχολείσαι. Με τη μουσική περισσότερο. Α, και ωραία. Με επιχειρήσεις. Ωραίος. Άνετος δηλαδή. Άνετα. Αποκατεστημένος σε όλα τα επίπεδα. Επαγγελματικά, Βέβαια. Κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Γυναίκα έχεις. Και πολύ όμορφη. Ναι. Και την αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Εδώ. Α, σε βλέπει τώρα. Και μάλιστα περιμένουμε και μπέμπα. Ωραία, να σας ζήσει. Μπράβο. Χειροκρότημα στο φίλο μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πεις κι άλλο τραγουδάκι μετά σε λίγο. Να δούμε τώρα εδώ τι άλλο έχουμε. Γιατί έχω αφήσει κάποιους φίλους μου εδώ που δεν τους έχω γνωρίσει. Το detective εδώ. Τον κύριο Γιάννη που είναι 55 ετών. Ναι. Τι κάνετε, κύριε Γιάννη μου? Καλά. Μένουμε στην ίδια γειτονιά μας, χωρίς Υπηρεός. Εσείς είσαστε από τον Ταύρο στην Αθήνα και πώς βρεθήκατε στα Γιάννενα? Από εδώ είναι η καταγωγή. Α, δηλαδή μένετε εδώ? Όχι, εδώ, από εδώ είμαι, λέω, αλλά μένω Αθήνα. Α, και ήρθατε επειδή ήρθατε για το Χρυσό Κουφέτο. Mm-hmm. Ωραία, το συνδυάσατε. Εγώ έχω και δουλειές άλλες. Ωραία, το συνδυάσατε έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για μιλήστε μας λίγο για εσάς, με τι ασχολείστε. Είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος. Ναι. Αυτά. Τι άλλο θέλετε να με ρωτήσει? Τι γυναίκα θέλετε να βρείτε? Από 40 μέχρι 50. Μάλιστα. Από 40 μέχρι 50. Ωραία. Για να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι παίζει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποια είστε? Η Μαρία είμαι. Εσένα δεν σε έχω δει, Χάρη. Μόλις με είδατε. Μαρία από πού? Από Μακεδονία. Α, από τη Μακεδονία, από ποιο μέρος, Μαράκι? Από τα Γιάννητσα. Από τα Γιάννητσα. Ναι.
Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη. Με τον κύριο Αποστόλη? Ποιον κύριο Αποστόλη, που είναι 37 ετών? Α, μικρός είμαι. Είμαι 50 ετών, Ανιτά. 37. Ανιτάκι, μεγάλος φαίνεται. Μεγάλο δείχνει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλη, Ανιτά. Ναι. Είναι μεγάλη. Μα είναι 50 ετών. Δεν κάνει για μένα. Δεν σας κάνει. Τι να σας κάνω, το μόνο που... Ανιτάκι, δεν έχει τίποτα άλλο, παιδί μου. Έχω καλύτερο. Έχω μασαζοκαλσόν slim. Α, ευχαριστώ πολύ. Έχω εσκιμό, ναι, τρομερό σεσουάρ και ηλεκτρική είδη. Έχω βεντούρι φίλτρα για να κόψω το κάμισμα σε 4 εβδομάδες. Αυτό θέλα πάρα και πολύ. Το θέλετε? Το δύο φίλτρα βεντούρι, μπορείς χρειαστεί και δεύτερη εβδομάδα. Ανιτάκι μου, γλυκιά μου. Και επίσης θα ήθελα να σας κάνω ακόμα ένα δώρο, το οποίο είναι... Ναι. Πείτε τι είναι. Κάτι είχαμε ακόμα. Αυτά. Yeah, και κρέμα New Safer, φυσικά, για να είσαστε πιο όμορφοι και πιο δροσεροί τώρα το καλοκαίρι. Δεν έχει τίποτα κανέναν άλλον, Ανιτά. Τι είπατε? Κανέναν άλλον δεν έχει τίποτα. Τι? Άλλον, στην ηλικία, άλλον. Στα 50. Ναι. Για ελάτε μαζί μου. Έχω στο 57 τον κύριο Σωτήρη μετά. Πάμε σε 54, στον κύριο Ιωάννη. Πάμε στο 54. Γιατί, 50 δεν είστε εσείς? 50. Δεν θέλετε 54? 54. Θέλετε τεκνό, μήπως? Όχι, όχι. Γιατί έχω και σε τεκνό. 54, εντάξει. Στο 54, ορίστε. Γεια, ναι. Τι κάνεις? Καλά. Ναι. Λοιπόν, τι, για πες μου, τι απαιτήσεις έχεις? Ναι. Γεια. Τι θέλετε από μια γυναίκα? Θα κάνουμε ένα απλό τραβέρι. Ναι. Και στη συνέχεια θα τα πούμε. Άσε το τηλέφωνο στους κοντρόλες και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εκεί. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Σας αρέσει, κυρία μου? Μ' αρέσει. Ωραία. Εντάξει. Καλή επιτυχία στο τεραβέρι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα σας. Ποια είστε? Η κυρία Γεωργία, είμαι από το Παλαιό Φάλιρο. Από την Αθήνα μας. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, Ανίτα μου, για την εκπομπή σου. Ναι. Θέλω τον κύριο Σταύρο, 74 χρονών. Αχ, τι ευτυχία θα είναι αυτή για τον κύριο Σταύρο, γιατί έχει μείνει λίγο μόνος του. Κύριε Σταύρο μου, για εσάς είναι. Ναι. Είναι η κυρία από το Παλαιό Φάλιρο, από την Αθήνα μας τηλεφωνεί. Ναι. Και είστε ενδιαφέρεται για εσάς. Θα κοιτάξετε σε αυτή την κάμερα εκεί και θα μιλήσετε μαζί της. Ναι, γεια σας κύριε Σταύρο. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Τι κάνετε? Σας είδα στην εκπομπή και μου αρέσατε πάρα πολύ. Ωραία. Και θέλω να σας πάρω εδώ στην Αθήνα για να σας πάω για απόσυρση, για να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι. Γίνεται? Να σας πω, γίνεται κάτι άλλο. Να πάτε εσείς για απόσυρση και να τελειώσω χαβαλές εκεί, κυρία μου. Όχι, πρέπει να έρθει εδώ να δούμε ένα στον άλλο. Μπα, δεν γίνεται, δεν λέει. Δεν λέει. Πακέτο ήτανε. Α, έτσι. Πακέτο ήτανε, κύριε Σταύρο. Μη μασάτε. Δεν γίνεται. Επόμενη γραμμούλα, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Ωραία. Τι ωραία, δηλαδή προχωράμε. Τι γράφετε, κύριε Γιώργο μου? Όλο κάτι γράφετε. Ο κουμπάρας μου, την κοπέλα που θα μου βρεις εσύ. Ξαντιά ή μαλακρινή δεν πειράζει, αλλά είναι πεντάμορφη σαν και σαν. Ναι. Ο Σπύρος είναι καθηγητής στην Άρτα και δουλεύει στον Κουραπαγίου. Εχθές δεν έχω να έρθει κάτι να μου μιλήσει. Δεν μιλάει. Πήρε τηλέφωνο από εδώ. Ναι, είναι φίλος του ιδιοκτήτη εδώ. Αυτοί με συνδέσαν στην Αθήνα. Ωραία, τι μπορώ να κάνω? Εγώ δεν ήθελα γυναίκα από την τηλεόραση. Ο Θεός είπε. Σας έκανα το connection και ήρθατε. Την Ανίτα, ο Θεός αγαπάει. Δεν καταλαβαίνεις, Ανίτα. Ακόμα ήρθε μέσα ο Άγγελος Κυρίου. Είδε στην ελληνική ορθοδοξία έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γίνεσαι αθάνατο. Αυτή η είσοδο του Αγίου Πνεύματος θέλει. Μπήκε μέσα αυτή η τηλεόραση θα υπάρχει σε αιώνια. Είναι λίγες που θα γλιτώσουν την ημέρα του Κυρίου. Δηλαδή μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα, να δείτε το μέλλον. Την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Συγγνώμη για τον ήχο, αλλά. Γιατί ο
μεγάλωσες εδώ, θα μου είπε θα με κόμουν εμένα πρόστιμο. Του είπα εγώ, τα ξέρω από τον κύριο, γιατί δεν είναι η ώρα μας να πούμε για την Κωνσταντινόπολη, για την Άγια Σοφιά και για την κόκκινη μιλά. Θα σας πω κάτι τώρα, ξέρετε τώρα ο κύριος πάληξε παντού. Εσείς είχατε επικοινωνία εχθές με τον κύριο. Με τον κύριο, με τον Θεό. Μάλιστα. Και σας είπε τίποτα για την εκπομπή και τα λοιπά, πώς... Ναι. Σήμερα θα μαρτυρήσω όλα, λέει. Τα ξέρει ο Bill Clinton. Καλά, ας αφήσουμε τον Bill Clinton. Όχι, τα ξέρουν οι 220 κράτη, κοπελά. Ναι. Εσείς δεν ξέρετε. Εγώ είμαι ο τέταρτος. Σας πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει να μάθω τώρα για τον Bill Clinton. Ναι, αλλά αυτό... σε ενδιαφέρει για τον Έλληνα Χριστό που λέει το Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Και είμαι εγώ. Άμα έδωσα την Ιερουσαλήμ στους Εβραίους. Ο Γιώργος Στεφανόπουλος θα πάει και αυτό του Τούρκους. Έχουν υπάρξει άνθρωποι. Εγώ θα δώσω την Κωνσταντινόπολη στην Ελλάδα για 1000 χρόνια. Ναι. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που αμφισβητούν αυτό το γεγονός ότι μπορεί να είστε εσείς ο τέταρτος κτλ. Ναι, λέει μπορεί ένας Χριστός μια φορά ή δύο διαφορετικοί Χριστοί. Ένας Χριστός δύο φορές λέει ή δύο. Και το Walter Burak έδειξε μένα και τον έβγαλαν από τον αέρα. Επομένως. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Αυτά όλα που είδατε είναι για μένα. Γέννησα. Ωραία. Εγώ θέλω να σας πω. Είμαι εγώ. Για παλί και στην μητέρα. Ωραία. Αυτά όταν τα λέτε στις γυναίκες τι λένε. Α, πρέπει να πιστεύουν στον κύριο για να μην λάβουμε. Δεν μ' άγγιξε γυναίκα 17 χρόνια με να μ' άγγιξε άγγελος κυρίου. Ήταν ξαντιά, αλλά δεν μου είπε πόσο όμορφη. Είμαι λέει όμορφη, αλλά όχι πεντάμορφη. Δεν έχουν τη λέξη πεντάμορφη οι Αμερικανοί. Δεν την ξέρουν αυτή. Έχω μια στο Τενεσί, λέει, με μαύρο μαλλιά, είναι λέει σατανικιά. Όχι, δεν μπορεί εμένα να μαγείξω αυτή τη γυναίκα. Σας είπανε τίποτα για τα δώρα που θα δούμε, τίποτα τέτοιο. Όχι. Για τα δώρα. Δεν με δώρα και με λεφτά ο κύριος. Τα δώρα προσφέρει το Χρυσοκοπαίδο, τίποτα. Δεν. Η Dracoulis Lift έφερε στην Ελλάδα τους ανελκυστήρες σκάλες για ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα τηλεφώνημα στην Dracoulis Lift μας φέρνει κοντά σας για να αποκτήσετε τον ανελκυστήρα σκάλας που τόσο χρειάζεστε. Dracoulis Lift. Για ένα αισιόδοξο μέλλον. Μη χάνετε άλλο χρόνο. Μη σπαταλάτε άλλο χρήμα. Το κέντρο Επίπλου 40 σας δίνει τώρα την ευκαιρία να αποκτήσετε τα έπιπλά σας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κέντρο Επίπλου 40, στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Εμείς μπορούμε να σας κοιτάμε στα μάτια. Βίτα Αλυζιώτης από το 1948. Το μεγαλύτερο κατάστημα στην Ευρώπη. Με κουρτίνες, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη. Άψογη εξυπηρέτηση, τέλεια ραφή και τοποθέτηση. Για εγγυημένη ποιότητα και χαμηλές τιμές, Βίτα Αλυζιώτης από το 1948. Μόνο Μεσογείων 405, στην Αγία Παρασκευή. Για να ξεχωρίζετε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας, Μικελίνα, η μεγαλύτερη βιοτεχνική και εισαγωγική εταιρεία στα είδη γάμου και βάπτισης. Μικελίνα, αισθητική και υψηλό γούστο. Μικελίνα, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 53 Περιστέρι. Μικελίνα και στην Παλίνη. Ηλεκτρόκοσμος Λεοντιάδη Club Electric. Προσφέρει στο Χρυσό Κουφέτο ένα φούρνο μικροκυμάτων. Ηλεκτρόκοσμος, όλος ο κόσμος του νοικοκυριού, στην 28η Οκτωβρίου 133 Νίκαια. Ηλεκτρόκοσμος Club Electric. Τώρα 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες. Τώρα, εκπτώσεις 50% σε όλα τα είδη. Ξένος, στην καρδιά της Αθήνας με ανδρικά ενδύματα κατασκευής μας. Ντυθείτε σωστά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ξένος, κεντρικό Βεραντζέρου 30 και Σοκράτους. Υποκατάστημα Αγίου Κωνσταντίνου 8 στην Ομόνια. Έλα στον κόσμο της επιτυχίας. Σπούδασε στο Make-up Artist School Αβγερινοπούλου. Έχεις ταλέντο. Αξιοποίησέ το. Στο χώρο της ομορφιάς και της γοητείας. Αξιοποίησε το ταλέντο σου τώρα. Make-up Artist School Αβγερινοπούλου. Δίνει αξία στην αξία σου. Για ονειρεμένους γάμους και ξεχωριστές βαπτίσεις εμπιστευτείτε 20 χρόνια πείρας, ποιότητας και υψηλού γούστου. Νίκος Τυρογαλάς, είδη γάμου και βάπτισης. Τα πιο πρωτότυπα σχέδια, η μεγαλύτερη ποικιλία. Για να θυμούνται όλοι το γάμο σας, για να μείνει αξέχαστη η βάπτιση του παιδιού σας, Νίκος Τυρογαλάς, είδη γάμου, βάπτισης. 20 χρόνια παράδοσης στην αισθητική και την ποιότητα. Τα νέα Air Condition Sanio διαθέτουν τρία φίλτρα καθαρισμού αέρα και microcomputer για τέλεια θερμοκρασία στο χώρο σας
κάθε εποχή. Νέα Air Condition Sanio. Το κλίμα που ζητάτε. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Gallop Travel. Μάκης Παπαχριστόπουλος. Στουρνάρη 14, Αθήνα. Από σήμερα λοιπόν, Gallop Travels και καλό σας ταξίδι. Ένα ταξίδι με το υπερπολιτελές Supercat Χαρούλα για άνδρο Τίνο Μύκονο. Supercat Χαρούλα, το στολίδι της θάλασσας, ολοκένουργιο, γρήγορο, άνετο, ασφαλές, το καράβι του 2000. Supercat Χαρούλα, το μοναδικό καταμαράν ferry boat από την Gutos Lines. Αναχωρήσεις καθημερινώς 7.30 το πρωί από Ραφίνα για άνδρο Τίνο Μύκονο. Κάντε τις διακοπές σας ένα όνειρο στο κύμα. Επιλέξτε τη Σκιάθο, το νησί του Παπαδιαμάντη με τις δαντελένιες ακρογιαλιές. Σκιάθος, το καταπράσινο νησί με την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Τι να πω εγώ τώρα? Εσείς κάτι μου λέτε τώρα. Ναι, εάν μου βρεις καμία, στη Θεσσαλονίκη θέλω. Μ' αρέσει, ξαναείμαι εγώ. Γιατί δεν έχει κάποια αίρεση. Θέλετε από τη Θεσσαλονίκη? Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Όχι από την Αθήνα? Ναι, όχι. Μάλιστα, εντάξει, θα προστιμήσουμε γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εσείς κύριε, έχετε κάποια προτίμηση? Βεβαίως. Θέλετε από... Εγώ για ως ταλέντα. Α, τι θέλετε λοιπόν? Απαγγείλουμε επίμονα. Σας ακούμε. Εδώ, εγώ έξω. Έξω θέλετε να βγείτε? Θέλω από εδώ. Εσείς από πού λέτε? Χαίρε χρυσό κοφέτο. Καρδίτσα. Ναι, ναι. Ένα λεπτό λιγάκι, γιατί αυτό κάνει άσχημα στην κάμερα. Ας το βγάζω το γιατί. Ωραία. Και εμποδίζει. Ναι, θα το αρχίσετε λίγο αυτό, γιατί θα κάνουμε κοιλιά. Καρδίτσα και Ιωάννινα. Σαλτάρο. Χαίρε. Χρυσό κουφέτο. Αλλάχη. Αλλάχη και στραβώσουμε. Δεν παντρευτούμε φέτο. Κλάψε μας μάνα, κλάψε μας. Κλάψε και εσύ κουφέτο. Θα πάμε για καλόγερι. Σαν πίτσα στο πακέτο. Μακούφιδες θα μείνουμε. Δουνιά. Καταλαβέτο. Καρδίτσα. Και περίχωρα. Σοφάδες και μεσδάνι. Προάστιο και Παλαμάς, βγάλαν παντού φιρμάνι. Με τρέλα χειροκρότημα, παιδιά, έλα. Έλα με τρέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι καλογερεύουνε, προσμένουν την Ανίτα, να πάρουνε με τα λαβιά, να φάνε τραγανίτα. Τι να φάνε? Τραγανίτα. Λέρα, Μύρια παιδιά προσμένουνε, ανήπατρα, συγγνώμη. Μύρια παιδιά ανήπατρα, η μοίρα... Συγγνώμη, μην με ενοχλείς, όταν πάει και ναι, ναι, εντάξει. Θα πω γίνω από εκεί. Έλα, έλα, έλα. Μύρια παιδιά ανήπατρα. Η μοίρα του στο γράφι, ρεμάλια και μακούφιδες να μείνουνε στο γράφι. Ναι, δικαιολή, δεν μου αφήνεις καμία. Κύριε Γιώργο μου, τι γράφετε τώρα ακόμα? Σου είπα, θα το κάνουμε κορνίδα για τον κουμπάρο μου που με σύνδεσε με το μέρος εδώ και αυτοί τηλεφωνήσανε στην Αθήνα και δεν τον αφήσατε να μιλήσει στην Ανίτα. Μάλιστα. Κουμπάρε Σπύρο, θα μου τη βρει η Ανίτα. Πάμε με το και κάτω με το σταυρό στην Αθήνα και θα μου βρει μια πεντάμορφη τέτοια γυναικάρα, κοπελάρα, η Ανίτα. Έτσι είπε ο κύριος. Και μου είπανε 7 και αυτός που καθάρισε τα δυο κουστούνια λέει της Ανίτας θα της πει σε σένα θέλω. Μάθερο, θα σου πω εγώ λέω κουμπάρο μου. Αλλά θα της πεις να μου βρει μια όποια θα διαλέξει ο κύριος. Δηλαδή και καλά πήγε να σας πει να καθίσει βασικά. Εσένα θέλουν όλοι. Ναι. Όχι, του είπα μη λες τον Βαγγέλη. Μη λες για την Ανίτα. Ναι. Λέει αυτή να. Καθαρίζετε για πάρτι, μάμα χρειαστεί κύριε Γιώργο. Ναι, του είπα θα μου δω και μια Ανίτα και μου λένε εντάξει. Μου είπαν εντάξει. Έγινε. Ωραία. Θα έρθω στην Αθήνα, πάμε το σταυρό, θα πεις εκείνη πάρε και θα... Αυτή θα σας πω και θα την πάρετε, θα παραδοθεί αμέσως. Αρκεί να βρούμε μία όπως θέλει. Μπορώ να σας πάσω μία στάμνα γιατί σας γουστάρω πολύ. Δεν μπορώ να πω όχι. Εγώ τη μαθαίνω να μην λένε ποτέ σου όχι. Ωραίος. Πολύ καλός. Χειροκρότημα θέλω στο φίλο μου. Λοιπόν. Εβίτα! Τι!
Βίτα, έλα. Συγγνώμη που σε απασχολώ. Για κάντε το κυκλάκι σας εσείς. Έλα. Θα σπάσουμε στάμινα. Α, βεβαίως. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Χαίρομαι πολύ, τι γίνεται. Μισό λεπτό. Για το φίλο μου θέλω, εκεί τον κύριο Θεό. Ποιος, τι στάμινα. Δεν ξέρω τι κύριε, εσύ δεν ξέρω τι έχει μέσα. 3, 2, 1, με τι. Με τρέλα! Αυτό είναι. Ο Ιησούς ή ποιος. Τι είναι, κάτι. Ένα ψυγείο 336 λίτρων, αξίας 115.000 δραχμών, για προσφορά της... Ελέ. Όχι. Εσκί. Εσκί. Εσκιμό. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τα μάθατε τα νέα. Κάτι είπε 115.000 δραχμές, δεν καταλάβω. Ναι. Ψυγείο της Εσκιμό Αστεράτο. Γουστάρετε. Ωραίο, ο παίχτης. Α, για την κοπελά είπα στην πύργο, αυτό δεν έφαγε το χέρι. Κάτι ήταν με λεφτά στην Αλβανία, όταν ήμουν μεγάλο πολιτικό κομμουνιστή, δεν έτρωγε το χέρι και έπαιρνα το μισθό. Τώρα, τώρα θα πάρετε ένα ψυγείο. Ωραία. Επομένως δεν δέχτηκε το δώρο σας ο Σπύρος, ο κουμπάρος μου λέει είναι για την κοπελά Πασουρία. Μάλιστα. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Ναι. Καλησπέρα σας. Ανιτούλα. Ποια είστε. Γεια σου αγάπη μου. Τι κάνετε. Καλά, πολύ καλά. Ήρθα τρέχοντας, έχω τόση ώρα που περιμένω, έχω από τα χθες, πάει, δεν με πήρατε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Χθες τι κάνατε. Και χθες σε πήρα και δεν με βγάλατε. Συγγνώμη. Λίγο του Μπεκιστάν, μήπως θα μπορούσαμε λιγάκι, λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ναι. Έλα μου. Και ήρθα σήμερα τρεχάλα. Για σένα. Θέλω το Σωτήρι. Το Σωτήρι. Πού είναι ο κύριος Σωτήρης. Εδώ. Ωραίος. Τι θέλετε Λιάζω, από μένα. Ποια είσαι. Καλά σας. Καλά σας. Ποια είσαι. Ποια είσαι. Δεν σ' άκουσα. Ναι. Ποια είσαι. Από Πάτρα. Από Πάτρα. Ναι. Είσαι πολύ μακριά. Γι' αυτό δεν και... πειράζει. Θα έρθω εδώ. Έλα να μας βρεις στο... εκεί που συχνάζω. Εγώ συχνάζω στο τηλέφωνο που θα σου πω. Πρακτορείο Πρεβέζες. Μάλιστα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Στο πρακτορείο είχατε ραντεβού μία η ώρα χθες. Όχι, όχι. Άλλος είχε. Άλλος ήταν. Και στο στέκι, το καφενείο συχνάζω. Τι στο καφενείο, στο τηλέφωνο θα την πάρετε μόλις τελειώσει. Θα πω τηλέφωνο τώρα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάρετε τηλέφωνο. Θα πάρετε τηλέφωνο. Περιμένετε να σας το πάρετε. Ναι, εσύ θα με πάρετε. Θα σε πάρω κι εγώ. Εσείς, μόλις εσείς. Τελειώσει η εκπομπή, ναι. Θα την πάρετε εσείς τηλέφωνο. Έχει το κοντρόλ, αφήστε μου. Τι κάνουμε εδώ, μπρίκια κολλάμε. Εντάξει. Έγινε. Εντάξει, θα περιμένω τηλέφωνο. Ανιτούλα. Ναι. Έλα. Εσκιμό. Εγώ. Εσκιμό. Εσκιμό. Εσκιμό σε σουάρ. Ευχαριστώ. Ένα καλτσονάκι. Βελτούρι είναι... φίλτρα. Ευχαριστώ. Μα σα ζωγκαζό σλιμ. Και κρεμούλα νιουσέιφερ. Και, πες το. Αυτά. Εντάξει. Ωραία. Μπορεί να δείξει την αφεντά μου στην Ελλάδα μας. Έχω καθαρά χαρτιά και είπε ο Δημήτρης. Αργότερα, να προχωρήσουμε λίγο, να δω το Χάρη καταρχήν, παιδιά. Που δεν έχω δει το Χάρη. Κούκλα μου, γλυκή, απλά λίγο να μην ξεχάσεις. Τι έγινε, να πούμε. Πολύ ωραία, όλα εντάξει. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Στον όμορφο και πολύ μικρό νομό της Φωτίας. Δεν έχει ξεχαστεί ο Άρης, παιδιά. Στο κορίτσι Λάστιχο και στην Ανίτα μας στη Χιονάτη. Το κορίτσι Λάστιχο είναι η Εβίτα. Ωραία. Λοιπόν, και. Λοιπόν, είμαι ο Χάρης. Είμαι ελεύθερος μόνος και πολύ ωραίος. 31 ετών. 31 ετών. Για βγάλει το γυαλί να σε δω λίγο, Χάρη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίος είσαι. Μένεις στα Γιάννενα. Στην Οικουμενίτσα. Με τι ασχολείσαι. Τα πάτε και με τίποτα. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Πού να πάω από εδώ, συγγνώμη. Ναι, κουκλά μου. Μένεις λοιπόν στην Οικουμενίτσα, ασχολείσαι με τα πάντα και με τίποτα. Το τελευταίο διάστημα βρίσκομαι... Και με τις γυναίκες πώς, τι γίνεται. Τα είπαμε αυτά, είπαμε ελεύθερος, μόνος και ωραίος, Ανίτα. Γιατί, επέλεξες ή να είσαι μόνος. Το τελευταίο διάστημα, ναι. Σε κούρασαν οι πολλές γυναίκες και οι πολλές σχέσεις. Στο παρελθόν, ναι. Μάλιστα. Αλλά τώρα θέλω να... Και ζήτησες μια κοινωνική αποστήρωση, από ό,τι φαντάζομαι. Και μετά από αυτή την κοινωνική και την... σεξουαλική αποστήρωση. Τέλος πάντων, οποία... με όλα αυτά τώρα βρίσκομαι εδώ στα Γιάννενα. Μάλιστα. Έχω την Χιονάτη δίπλα μου. Εγώ είμαι Χιονάτη. Βεβαίως, ναι. Και θα ήθελα να γνωριστώ με κάποια κοπέλα από 18 έως και 38 ετών. Ναι.
Κοίταξε, εγώ αν ήμουν χιονάτης θα έπρεπε να είσαι ο νάνος. Αλλά είσαι πάρα πολύ ψηλός για νάνος, οπότε θέλεις μια κοπέλα τι ηλικίες? Είπαμε από 18 έως 38 ετών. Ναι, αλλά είσαι αμφιβόλου. Δεν ξέρουμε τι κάνεις. Κοίταξε να δεις. Όταν μου λες τα κάνω όλα και τίποτα, εγώ δεν μπορώ να σε δώσω έτσι. Για γνωριμία και βλέπουμε. Γνωριμία. Και αν που ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο, μα κάνεις την γνωριμία και κάνεις τίποτα άλλο. Εντάξει, μετά την απομάκρυνση του πλατό, ουδεμία ευθύνη φέρομαι εμείς. Αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε και μια ευαισθησία απέναντι. Κοίταξε να δεις, με ρώτησες τι δουλειά κάνω. Και σου είπα, κάνω τα πάντα και τίποτα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή εννοώ ότι το τελευταίο χρόνο είμαι άνεργος. Α. Αυτό εννοώ. Έλαχε δηλαδή τώρα τελευταία. Ναι, μπράβο. Ωραία. Μάλιστα. Με τις γυναίκες τι κάνεις τώρα, δηλαδή. Εδώ είναι εύκολα τα πράγματα στα Γιάννενα, αυτό δεν νομίζω. Κοίταξε να δεις, είπαμε μένω στην Ουμένισσα, είπαμε νομός Σποτίας. Ναι, συγγνώμη. Είναι εύκολο το ταραβέρι. Κοίταξε να δεις, εγώ ταραβερίζουμε τα καλοκαίρια. Α, το χειμώνα δεν κάνω. Το χειμώνα είσαι off. Το χειμώνα είσαι relax. Ωραίος. Μάλιστα. Είσαι καμάκι, έτσι. Κανονικά. Φαίνεσαι εγώ. Thank you. Λοιπόν, για ελάτε μαζί μου να βγούμε λίγο έξω, γιατί ζεστάθηκα εδώ μέσα, να δούμε λίγο τι παίζει εδώ με τους φίλους μας. Να γνωρίσουμε λίγο και τον κόσμο που έχει έρθει να μας δει. Τι έγινε, τι κάνετε, παιδιά? Καλά. Ποια είσαι? Λαμπρινή. Μήπως πού είμαστε εδώ? Έλα κοντά μας, παιδάκι μου. Ποια είσαι εσύ, η Λαμπρινή? Ναι. Εσύ? Εγώ είσαι το Βούλο. Εσύ? Εσείς θέλετε να βρείτε άντρα, όχι, όχι. Είσαστε πολύ μικρές. Εσείς, κυριέ μου? Εγώ τα πρόβατα έχω εδώ παραπάνω και ήρθα κατά λάθος. Και με τα πρόβατα τι γίνεται, πώς τα πηγαίνετε? Τίποτα, χάλια. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω να πάρω. Ωραία, καλή σχέση έχετε. Ναι. Ωραία. Δεν είστε παντρεμένος? Όχι. Θέλετε η γυναίκα μου είναι παντρεμένη. Α, είναι με εσάς. Πρωτοτυπή δηλαδή. Εσείς? Εγώ, Ανίτα μου, θέλω να έρθει η γυναίκα μου επί τόπου του ταλαβέρ. Μπορείς να τη φέρεις? Η γυναίκα δική σας? Ναι. Να σας τη φέρω, άμα μπορείτε. Γιατί όχι? Μπορεί να το πείτε. Γιατί δεν έρχεται ταραβέρι στο σπίτι και θέλει? Όχι, δεν έρχεται. Μπορείτε, αν μπορείτε να τη φέρετε, δεν θα δω κανένα δώρο, ε. Κανένα. Πείτε μου τι Άρα θέλετε. Τη λένε. Ναι. Δεν έχετε καλή σχέση με τη γυναίκα σας? Πολύ καλή. Τότε αυτό γιατί... θέλω να τη φέρω το πείτε. Να έρθει η Άννα να το πάρει ταραβέρι που θέλει. Όλα γίνονται εκτός των γενείων του παπά. Του. Πώς θα λένε τον τύπο που δεν έχει, του. Του Σπανού. Λοιπόν, εσύ ποια είσαι? Η Πέννη. Η Πέννη είσαι και μένει εδώ. Εδώ μένει. Και πώς περνάς, καλά? Πολύ ωραία. Τι θες να σε πάρω στην Αθήνα? Όχι, καλά είμαι εδώ πέρα. Καλά είσαι εδώ, καλύτερα. Εσύ? Εύη. Η Εύη είσαι? Εύη. Εύη. Τι τάξη πας? Δευτέρα γυμνασίου. Ωραία. Έχεις ένα τύπο αυτό? Μόνο ένα. Θα μου πεις και να έχεις, θα το πούμε τώρα. Μας βλέπουν γονείς, θείοι, αδέρφια, εξαδέρφια. Σιγά μην γίνουμε φανέλα, ας πούμε, με τρέλα. Λοιπόν, ο δικός μου. Ο Θανάσης. Εσύ δεν είσαι? Ωραίος. Έχω κάνει και εγώ τους δικούς μου εδώ. Έχω κάνει τα ταραβέρια μου. Εβίτα. Έλα. Κάτι θέλουν να πεις. Εδώ κάτι θέλουν να σου πούνε. Τι θέλεις εσύ, τι θέλεις? Θέλω φίλτρα για κάποιους. Τι θα πω? Φέλτε μου το Βεντούρι, παρακαλώ. Το Βεντούρι να έρθει τώρα για να κόψει σε 4 εβδομάδες. Σε σουάρι υπάρχει καθόλου? Έχω σε ένα σουαράκι, είναι για καραφλούζο όμως αυτό. Έχει κοπέλα εδώ, έχει μάλλον. Έχει πρόβλημα? Έχει μάλλον, ναι. Για πού είναι, Εβίτα? Φέρτε παιδιά σας παρακαλώ τον εσκιμό, να έρθει τα εσκιμό. Τα εσκιμό τα σεσουάρ να δώσω στον κόσμο. Και δες τι έπαθες. Να μας τα ζωκαλσόν σλιμ. Στα μνούλα δεν ήθελες. Ξηγήσου στα δώρα. Εγώ, δωράκια. Τα δωράκια που προσφέρει το χρυσό κουφέτο. Ελβετικά ρολόγια από τη West Star. Η Σάνιο Ελλάς προσφέρει ένα κλιματιστικό... Ένα κλιματιστικό σάνιο αξίας 400.000 δραχμών για τα ζευγάρια που θα παντρευτούν από το χρυσό κουφέτο για να δροσίζονται τις πρώτες νύχτες του γάμου τους. Η εταιρεία Budget Rent a Car του Μιχάλη Στάμου προσφέρει ένα αυτοκίνητο αντίκα στα ζευγάρια του χρυσού κουφέτου για να πάνε στην εκκλησία όταν θα παντρευτούν. Ηλεκτρικές συσκευές για τους φίλους μας προσφορά της Εσκιμό. Εσκιμό! Εσκιμό! Και τέλος, η περιποίηση των κυριών που βλέπετε είναι... Είναι με την κυρία Αυγερινοπούλου, την Γλυκυτάτη. Ναι, προσφορά του Makeup Artist School της κυρίας Αυγερινοπούλου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Face to face, τέτα τέτα. Για το μακιγιάζ. Ναι. Επίσης, μπορώ να τα πω μια που είμαστε εδώ όλα. Τι θες να πεις? Θα ήθελα να πω ότι οι μπάλες γυμναστικής που προσφέρει το χρυσό κουφέτο και εγώ. Τι μαγιά έχεις κάνει με τις μπάλες εσύ? Δυστυχώς δεν είναι δωρεάν. Έχουν κάποιο μικρό κόστος. Καλά, δεν τρεπόσαστε καθόλου? Όχι. Τι προσφέρετε? Ο κύριος Ευστρατιάδης και εγώ δεν τρεπόμαστε καθόλου. Έχετε κάνει λαμογιά με τις μπάλες? Προσφέρουμε τις μπάλες γυμναστικής, μία μικρή μπαλίτσα δώρο μαζί με μία κασέτα χρήσης που σας δείχνουν πώς να τη χρησιμοποιείτε, πώς να κάνετε κάποια μικρά κολπάκια για να γυμναστείτε
Και παίρνετε λεφτά από τον κόσμο. Απαραίτητα να είναι επώδυνος ο τρόπος αυτός, να την χρησιμοποιήσετε δηλαδή. Δεν είναι δωρεάν οι μπάλες, δηλαδή μια μεγάλη μπάλα που μπορείτε να πάρετε, που θα θέλετε να πάρετε, έρχεται δώρο με μια μικρή και με μια κασέτα. Πώς το λέγεται αυτό, με μια κασέτα που μπορείτε να. Μια κασέτα που μπορεί να σας δείξει πώς να. Ανίτα, Ανίτα, μισό λεπτό, δεν έχω τελειώσει. Θέλω να πω και για τις συμμετοχές της Κιάθου. Αυτό τώρα είναι δήθεν για, να... για το προηγούμενο που έκανες. Πέστε, καλέ. Οι συμμετοχές της Κιάθου. Στις 7 και 8 Ιουνίου το Χρυσό Κουφέτο θα πάει στη Κιάθου. Όσοι φίλοι θέλουν να συμμετάσχουν, και να ακολουθήσουν στη Σκιάθο, ακόμα και αν είναι από την Αθήνα ή από άλλα μέρη, για να βρουν το τέρι τους. Είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για αυτούς και θα μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ανίτα! Ανίτα! Τελείωσα. Τελείωσε η Βίτα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάντως σας κάνω δώρα. Εσκιμό, δώρα τρομερά New Safer, δώρα Slim, δώρα Massage Calçon και Venturi. Και απορώ πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα που κάνουν τέτοια πράγματα φρικτά. Εσύ τι ρόλο βαράς, αρχηγέ? Τι, κάθομαι και παρακολουθώ. Παρόβιος είσαι? Όχι. Πρώτη φορά σου συμβαίνει, ε? Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Ποια είστε? Είναι η Πόπη από Άρτα. Η Πόπη από? Άρτα. Από την Άρτα. Πόπη μου, τι ηλικία έχεις? Καλώς ήρθατε στα ωραία Γιάννενα. Καλώς σε βρίσκουμε, Ποπάκι. Είμαι 40 ετών. 40. Και θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σπύρο. Με τον κύριο Σπύρο που βρίσκεται here. Ναι. 42. Άρβαχτον. Έλα, Πόπη. Γεια σου, κύριε Σπύρο. Τι κάνεις? Ωραία. Πάντα καλά. Πες μου κάτι για σένα. Ορίστε. Είσαι παντρεμένος και χωρισμένος? Ναι, παντρεμένος, χωρισμένος, έχουμε και ένα παιδί. Είσαι πολλά χρόνια χωρισμένος? Ναι. Πολλά χρόνια. Έχουμε 15 χρόνια. Φέτος πήραμε το διαζύγιο, ξεμπερδέψαμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Πολύ σοβαρό. Το διαζύγιο το έχεις, γιατί πολλά είναι ψευτιά και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Όχι, το έχω το διαζύγιο. Ναι. Το έχουμε το διαζύγιο. Ναι. Ούντο. Βεβαίως. Το έχουμε το διαζύγιο. Πού είναι? Έχω ένα μέρος μαζί μου. Πού είναι το διαζύγιο? Το έχω μαζί μου. Πού είναι το διαζύγιο? Αν ήθελα να μιλήσω λίγο. Στην τσάντα, εδώ στην τσάντα το έχω. Το διαζύγιο δώστε μου εδώ. Το έχω μαζί μου. Βεβαίως. Το έχω μαζί μου. Περιμένετε, κυρία μου, γιατί όπως λέτε. Θα έτσι. Περιμένω κάνω υπομονή. Πολλοί τα κάνουν αυτά και μετά. Όχι, τέτοια. Σας παρακαλώ. Τέτοια πράγματα, όχι. Έχουμε διαζύγιο επίσημο. Περιμένετε, κυρία μου, γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι. Λίγο σύντομα. Όχι, τι πράγματα τέτοια. Όχι, τέτοια. Τέτοια πράγματα, όχι. Έχω λίγο... Ανοιχτά. Περιμένετε να δούμε. Λίγο σύντομα. Ωραία. Για να δω, αφήστε να το φορώ εγώ τελικά. Να το. Αυτό είναι το διαζύγιο. Το είδα, ναι. Είναι το έχει, κυρία μου, το διαζύγιο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ναι, το έχει το διαζύγιο, είμαστε εντάξει. Άλλο. Να σε ρωτήσω, Σπύρο. Ορίστε. Είστε μέσα από τα Γιάννηνα? Ναι, από τα Γιάννηνα είμαι. Και με τι δουλειά ασχολείστε? Καθίστε, Σπύρο. Εγώ ασχολούμαι με ψηλικά. Λαχιοπόλης είναι το επάγγελμά μου. Σπίτι δικό σου έχεις? Ορίστε, ναι, έχω. Εσείς? Εγώ είμαι ελεύθερη κοπέλα. Μάλιστα. Πόσο ετών είσαι, αν επιτρέπετε? 40 ετών, φαίνομαι πολύ πιο μικρή. Και ακούγεται. Σπίτι έχω. Σπίτι έχω. Δικό μου. Εντάξει, τα άλλα θα τα πούμε τηλεφωνικώς. Ναι, αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ. Λοιπόν, επειδή τον αγχώσαμε τώρα, Ποπάκι. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ. Επειδή τον έχουμε αγχώσει τώρα, του βάλαμε τα πιστόλια στον κρόταφο να μας δείξει το διαζύγιο. Όλα είναι καθαρός. 100%. Ναι. Είναι πολύ καλή περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω και εσύ να είσαι καθαρή, να μην έχεις απίσμες άπια και τα λοιπά. Να πω κάτι, Μονιτούλα. Τι έγινε? Με ακούς? Σ' ακούω, ναι, ακούω. Μια
μιας που είμαι από την Άρτα. Μασάζω καλσονάκι. Μιας που είμαι από την Άρτα. Κρεμούλα New Shaver. Με το θρυλικό γεφύρι. Εσκιμό. Ακούσε με λίγο να σου πω. Σε σουαράκι. Βεντούρι. Να σου πω στα λίγο. Στα φαρμακεία. Με το θρυλικό γεφύρι αξίζω μια σάνα γλυκιά μου. Με τρέλα. Θα δούμε τις διαφημίσεις μας, οπί... να μην σκοτώσω σήμερα. Έκλεισε. Θα το αποφύγω. Ένα δαχτυλίδι, Τι θέλετε. Για ένα δαχτυλίδι, μπορεί να με χαρίσει ένα δαχτυλίδι, ε. Να σας χαρίσω ένα δαχτυλίδι. Ναι. Δεν έχω φέρει δαχτυλίδι μαζί μου. Και να μου χαρίσει μετά. Να σας χαρίσω από το χρυσόραμα, το φίλο μου. Τι άλλο τώρα που μπορεί να μου χαρίσει. Το μπάμπι από το χρυσόραμα, ένα δαχτυλίδι. Ένα δαχτυλίδι, μπράβο. Εντάξει. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή σας, για τα γλυκά σας λόγια και εύχομαι πάντα να κάνετε εκπομπές, να βγαίνετε στον αέρα, να σας βλέπω ο κόσμος, να χειροκροτεί. Να μας χτυπάει ο αέρας. Να χτυπάει ο αέρας. Να φυσάει. Λοιπόν, να φυσάει, να κάνετε πάνω στο θάλασσα, ξαναβγαίνετε, ξανακάνετε εκπομπή. Πάλι και αέρα μετά. Και πάλι αέρα ξανά, καπάκι. Και καπάκι στον αέρα, τρικάπα από αέρα. Στον αέρα και να κοιμώστε και λίγο και να ξανασηκώνετε, ξανακάνετε πάνω. Ξανά και πάλι εκπομπή. Αέρα. Και πάλι αέρα μετά αέρα. Πάλι. Αέρα. Πατέρα. Αέρα, πατέρα. Αέρα. Τι θέλετε, κύριε μου. Γεια σα, κύριε Ταλέντε. Όχι, δεν ακούγεται τίποτα. Πώς δεν ακούγεται. Εγώ δεν ακούω τίποτα. Γιατί έχετε αυτή την ανασφάλεια. Χάρηκα που σα γνώρισα. Ευχαριστώ για την προτίμηση που πήγε κάνατε εδώ πέρα για να έρθω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Όχι η Αθήνα, αλλά και η επαρχία. Φυσικά, γι' αυτό ερχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θα, είστε το ταλέντο νούμερο 1 ναι. Και είστε ο κύριος. Μάστορας. Μάστορας λέγεστε. Ναι, Μάστορας Απόστολος. Αποστόλης Μάστορας. Και θα παίξετε βιολί. Βιολί και θα τραγουδήσω. Ωραία. Για να τον ακούσουμε το φίλο μας. Ναι, πάνω δύο, ναι. Oh.
που έχω δελβεί μόρφα. Με τρέλα, παιδιά, με τρέλα. Με τι? Και κορδέλα. Με τι? Με κορδέλα. Με τι? Κορδέλα. Με τρέλα και κορδέλα. Πώς το βλέπεις, αρχηγέ? Εντάξει, καλός είναι. Λίγο πατινάρι, αλλά εντάξει, ωραίος είναι. Το βλέπεις με ψιλοτρέλα, δηλαδή? Ναι, αμέ. Και ψιλοκορδέλα. Ναι, αμέ. Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να το πυροβολήσω, λέω. Πυροβόλησε το. Πρέπει. Πρέπει. Κουστάρεις εσύ. Κουστάρεις. Εσύ τι λες? Μόνο πυροβόλησε. Θα κάνουμε ένα δημοψήφισμα, δηλαδή. Για πες μας, εσύ πώς να το... Τώρα. Ε? Δώρο μένα. Να ρίξω τώρα. Άμα θες. Εσύ. Θα παίζει μέχρι το βράδυ αν δεν το σταματήσει. Σε βαρά. Το ξέρετε αυτό το τύπο? Όχι. Ωραία. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να δούμε τα δώρα που προσφέρει το ξεκουφέτο για να γίνει κάπως και να... Τι δεν το... Το έχει δει... Νέα κλιματιστικά Coolstar. Ιαπωνικής τεχνολογίας, αθόρυβα και πολύ οικονομικά. Κλιματιστικά Coolstar. Τώρα ο κλιματισμός έχει Αστέρι. Με τη μεγαλύτερη εγγύηση και υποστήριξη της Σούλης. Τρέζολη Σταυρόπουλος. Επώνυμα εσώρουχα σε φανταστικές τιμές. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Νέα κολεξιόν Άνοιξη 97. Τρέζολη Σταυρόπουλος. Βουλιαγμένης 514. Απέναντι από τα πολυκλαδικά λύκια Ηλιούπολης. Μεραβίλια Θανασούλης, οργανώσεις γάμων. Όταν η μεγάλη μέρα φτάσει, θα είμαστε κοντά σας. Μεραβίλια, Κηφισίας 257. Κηφισιά, Μεραβίλια Θανασούλης. Εμείς φροντίζουμε τα πάντα, από το προσκλητήριο μέχρι και το γαμήλιο ταξίδι. Δερμάτινο ντύσιμο ιταλικής προέλευσης του μεγάλου οίκου Μαϊστρέλη με τη σφραγίδα ποιότητας της Λιμπρέλας. Και όχι μόνο ντύσιμο, αλλά και όλα τα δερμάτινα αξεσουάρ. Δερμάτινα Λίμπρα, σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Λίμπρα, υπογραφή ποιότητας. Βασίλης Κασάπογλου ΑΕ, απίστευτα χαμηλές τιμές στα προϊόντα Philips και πολλές άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες. Με τις αγορές σας δώρο κινητό τηλέφωνο Philips. Κασάπογλου ΑΕ, Θησαίος 74 Καλλιθέα. Κασάπογλου, με σεβασμό στον πελάτη. Η Euromarketing παρουσιάζει την κρέμα lifting. 10 χρόνια λιγότερο μόνο σε 15 μέρες. Η κρέμα lifting θα μπορούσε και εμείς λέμε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από όλα τα έξυπνα άτομα που προσέχουν το πρόσωπό τους και θέλουν να του ξαναδώσουν την χαμένη νεότητα. Κρέμα lifting. Νίκος Βέρας, έπιπλα ποιότητος. Τώρα ανταλλάσσουμε τα παλιά σας έπιπλα με νέα της αρεσκίας σας. Νίκος Βέρας, εκεί που το υψηλό γούστο αγγίζει την τελειότητα. Νίκος Βέρας, μεγάλες ευκολίες πληρωμής. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 192, ανοιχτά και την Κυριακή. Τέντες, μοκέτες, έπιπλα κήπου, Νίκος Καραμανίδης. Νέος μεγάλος εκθεσιακός χώρος στην καρδιά της Αργυρούπολης. Γερουλάνου 59. Τώρα, προσφορά για το χρυσό κουφέτο, τέντες από 3.500 το τετραγωνικό. Νίκος Καραμανίδης. Προηγείται σε ποιότητα και τιμές. Πρεσοσύστημα σιδερώματος EuroPro. Πρωτοποριακό. Σιδερώνει, στεγνώνει και κολλάρει τα ρούχα στο μισό χρόνο όπως το στεγνό καθάρισμα. Μέχρι να ανακαλυφθεί η συσκευή που θα σιδερώνει μόνη της, η λύση είναι EuroPro. Dietz. Όταν ο φωτισμός αγγίζει την τελειότητα. Dietz. Αντιπρόσωποι εισαγωγής γνωστών ευρωπαϊκών οίκων φωτισμού. Dietz. Κηφισίας 152, Διασταύρωση Μελισσίων, Μαρούσι. Silver, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών με 50 καταστήματα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ψάχνεις για χαμηλές τιμές και εξόφληση σε 12 έως 18 μήνες και χωρίς προκαταβολή. Και τώρα τι κάνω? Τη λύση έχει στο χέρι και θα τα καταφέρει. Black & Decker. Σκουπάκι Black & Decker. Σε πώς το χρήνεις με σκοπιά σου? Δεν καταλαβαίνω, δείτε συμπτώματα. Θα το πω εγώ. Να φωνανίζονται, να φάνε ένα πόδι, να φάνε τ' άλλο, να τραβάνε τα μαλλιά τους. Ένας οδισμός. Ας τη πίσω πάνε να μπαστούν από τα νύχια με το τσαπά, δεν καταλαβαίνω τι είπανε, αναμένο σίδερο. Είναι ο μαχαιτισμός. Μάχο μας εμείς να κερδίσουμε αυτή τη γυναίκα. Έσπαθε όταν έρθω στο ραντεβού με έναν άντρα. Αρχίζει να κοκκινίζει το πρόσωπο στη γυναίκα.
να το σιρότονο σε κόκκινο χρώμα, η μαστίτα ώρα τη Βαβυλώνα φωσκών να πρόκειται να στηφάνει, τα γενετικά τη όργανα να νοτίζουν, όταν έντονε σε σεξουαλική επαφή, μαζεύεται το αίμα στη λεκάνη και από την κερική βουγγετή και μερική και να στεναγμεί. Αν πέφτει το σπέρμα μέσα στον κόλπο στη γυναίκα, αρχίζει η γυναίκα και ο άντρας να μην δίνει αντιστάσια. Αφού ήταν πριν αντίστοιχα τον τρόπο που νοήσε η γυναίκα, μετά παίρνει κανένα και το κυκλοφορία που ξανά και πριν το αίμα και δεν πονάει η γυναίκα. Γι' αυτό πονάει η γυναίκα τη. Σεξουαλικά είναι διαβασμένο πάρα πολύ. Και στην πράξη, σου πω και ένα άλλο πράγμα. Και ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, ήθελα να πεις, για να κάνουμε έρωτα εμείς σε μια γυναίκα, πρέπει να ξέρουμε τι είναι εκείνο που την κάνει ευτυχισμένη και τι είναι εκείνο που την κάνει να φοβάται. Τι είναι εκείνο που την κάνει να φοβάται, πώς το κρίνεται σε μια σκοπιά. Να το πούμε, να το πω από αρχή, επιτρέπεται, να το πω. Δηλαδή, για να, θέλω να πούμε τι συμπτώματα δείχνει μια γυναίκα όταν έχει ραντεβού με έναν άντρα. Τα είπε τόση ώρα, δεν ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο του. Ναι, θα το πούμε τώρα, όχι να αντιβούμε έναν άντρα. Αρχίζει να βνανίζεται, θα θέλει να το κάνει. Τραβάει τα μαλλιά της, είναι ο σωδισμός που να τη χτυπήσεις με έναν μπαστούνι. Αυτά τα νύχια μέχρι του τζαμπά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι αναμένο σίδα, θέλει να το κάνει. Είναι ο μαχαιτισμός που μάχομαστε εμείς να κερδίσουμε αυτή τη γυναίκα. Και ό,τι παθαίνουμε τώρα, όταν έρθουν σαν να αντιβούμε έναν άντρα, αρχίζει να κογκινίζει το πρόσωπο της γυναίκα της. Ανάμεσα στους άντρες. Ναι, σε κόκκινο χρώμα, ναι. Τα ώρα της Βαβυλώνης. Ναι, όχι με γυναίκες. Τα ώρα της Βαβυλώνης να φωσκώνουν πρέπει να στεφάνει, τα γενετικά της όργανα να νοτίζουν. Όταν έντασε σε σεξουαλική επαφή, μαζεύεται το αίμα στη λεκάνη και πονάει η γυναίκα και έχουν μερικοί βουγγετοί και μερικοί αναστεναγμοί. Ναι, όταν πέφτει το σπέρμα μέσα στον κόλπο στη γυναίκα, συγγνώμη. Αυτή η γυναίκα και ο άντρα να λιώνει έτσι στασιά. Αφού ήταν πριν, συγγνώμη. Τελειώνω. Ναι. Αφήστε τον, σας παρακαλώ. Αφήστε τον μόνο του. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, άμα πια το σπέρμα... Έτσι κάνει. Ναι, έτσι κάνει η γυναίκα. Άμα πια το σπέρμα μέσα στον κόλπο στη γυναίκα, αρχίζει η γυναίκα και ο άντρας να νιώθει μια αντιστασιά. Ύστερα αφού ήταν αντίστροφα των αντιστρόπων που πονούσε η γυναίκα, αρχές, μετά παίρνει την κανονική του κυκλοφορία, δεν είναι ξανά το αίμα και δεν πονάει η γυναίκα. Γι' αυτό πονάει η γυναίκα. Να πω και κάτι άλλο. Να μην πω άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε έτσι φιλικά να φιλήσω, έστε να ένα φιλάκι. Όχι, φιλικά. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Αχ, τι να πει κανείς. Για τη φωνή της Αλυμνής. Ο άλλος παίζει βιολί εκεί. Πάρτε του. Το βιολί του αυτός. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Γεια σας, Ανιέτα μου. Ποια κυρία είστε? Είμαι η κυρία Βάσο. Η κυρία? Βάσο. Μάλιστα, κυρία Βάσο, από πού μας τηλεφωνείτε? Από Λάρισα. Από τη Λάρισα. Πολύ ωραία η Λάρισα. Την αγαπάμε. Θα πάμε και εκεί. Θα ήθελα να μιλήσω. Για συγγνώμη, για ελάτε μαζί μου λίγο, γιατί έχουμε ένα συμβάν εδώ. Έλα, έλα, όσο. Μ' ακούτε? Τι λέμε, πες, σταματήσω. Τι έγινε, κυρία μου? Μου είπε να συνεχίσω, γι' αυτό. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε εσείς να εκτονώνεστε εδώ, να μην. Ναι, εντάξει. Ρίχτε το. Και πείτε μου. Τι θέλετε να τραγουδήσετε τώρα? Ανίτα. Θέλει επιτραπέζιο ή θέλει στιχτά. Ό,τι θέλετε εσείς, επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο, ναι. Ωρε σηκώσα πάνω για να μου. Ωρε κι μη βαριό κύμα. Άσε, ωρε βρε κι ουρανός. Ωρε βρε. Ωραία και βρέχει εσύ. Να μπαίνουν τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί πριν το είχε φρικάρει λίγο, τώρα χαλάρωσε. Κυρία Βάσο, είναι ακόμη εδώ? Ναι, ναι, κυρία Ανιτά. Ωραία, είχαμε μία μουσική παρέμβαση. Να πω
Από την Λάρισα λοιπόν είστε. Θέλετε μήπως να μιλήσετε με κάποιο κύριο? Ναι, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη, που είναι 37. Οδηγός του Nick Deep. Έτσι. Έλα κοπέλα μου, το όνομά σου είπαμε. Ξέρετε τον Nick Deep. Άσε το τηλέφωνο σου και μόλις τελειώσει η εκπομπή θα σε πάρουμε. Κοιτάξτε, γιατί θα λείπω, μπορείς να μου πάρεις αύριο. Ε? Μπορείς να μου πάρεις αύριο, γιατί θα λείπω. Θα σε πάρω αύριο, έγινε. Άσε το τηλέφωνο σου και θα σε πάρουμε. Ναι. Ανίτα μου. Μασάζ ο καλσονάκι Slim, κρεμούλα New Safer, φίλτρο καπνίσματος Venturi στα φαρμακεία και σε εμάς. Ναι. Και επίσης εσκιμό, τρομερό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Ποια είστε? Η Ελένη. Ποια? Η Ελένη. Η Ελένη. Μάλιστα. Από πού μας τηλεφωνείτε, Ελένη? Ένα τηλέφωνο από την Άρτα. Από την Άρτα, ωραία. Τι ηλικία έχεις? Είμαι 25 ετών. Μάλιστα, Ελενίτσα. Και τι θέλεις να κάνω για σένα? Να μιλήσω με το Χάρη. Με το Χάρη. Ναι. Είναι καμάκι, έχει υπόψη σου. Α, τι ήταν αυτό, ρε Ελένη? Να ξέρω. Πάρ' τον. Γεια σου, Ελενίτσα. Γεια σου, Χάρη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ. Εσύ με βλέπεις βασικά, εγώ δεν σε βλέπω καθόλου. Για πες μια σειρά λίγο να μάθω. Είμαι ψηλή, ξανθιά. Ναι, ναι. Σαν την Ανίτα περίπου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι 31 χρονών, είμαι από Γουμενίτσα. Πώς την είπαμε, Νίτσα ή Ελένη? Το ίδιο είναι, Ανίτα. Ελένη! Έλα. Χαμήλωσε λίγο τηλεόρασή σου γιατί μικροφωνίζει. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα αφήσω το τηλέφωνό σου. Και θα ταραβεριστείτε. Για να επικοινωνήσουμε, έτσι, Ελένη. Έγινε, χάρη. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη, τα λέμε. Γεια σου. Ανίτα. Ναι, Ελένη. Καλσονάκι και Λευκά Είδη. Λευκά Είδη, Β' Λυζιώτης, μας ο καλσονάκι Slim. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γλυκιά μου. Χτύπα και ένα εσκιμό. Εσκιμό. Εσκιμό, τι να είναι. Εσκιμό. Ένα σεσουάρ. Καπάκι. Καλησπέρα στο καπάκι μας. Ναι. Τι έγινε? Καλά είστε? Καλά, εσείς? Ο Νίκος είναι. Από πού? Από Τρίκαλα. Ωραία. Ποιον, ποια, συγγνώμη. Ποια? Τη Γιάννα. Τη μία και μοναδική. Ναι. Έλα, Γιάννα. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε? Την έχουμε βάψει, την έχουμε φρεσκάρει, είναι αστέρι. Πόσο χρονών είστε? 35. Αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ και θα σας τηλεφωνήσω στο τέλος της εκπομπής. Ναι. Μπορείτε σήμερα ή να σας πάρω κάποια άλλη μέρα? 9:30 το βράδυ όμως. Εντάξει. Εντάξει. Θα ζητήσω να μάθεις τίποτα γι' αυτό. Πού εργάζεστε? Ιδιωτικός υπάλληλος. Για ξαναπέστε το, δεν σας άκουσα. Ήδη οικοδομών. Α. Ναι. Καλά, στο τέλος της εκπομπής θα τα πούμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πώς λέγεστε? Νίκος. Εντάξει. Ναι. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Φίλτρο καπνίσματος Venturi για εσάς. Τι έγινε, αρχηγέ? Τι να γίνει. Καλά είμαστε. Εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε ποιες γυναίκες θα πάρουν τηλέφωνο. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, Εβίτα, έλα να σπάσουμε στάμνες για τον κόσμο. Είναι η κυρία που πήρε γρηγορότερα, σε τηλέφωνο. Όλα έχουν. Η κοπέλα. Όλα βρίσκονται στο κοντρόλ, τα πάντα. Όλα. Για να ακούσω τι σας πω, δεν θα σας το πω. Έλα, σας ακούω. Τώρα, στη στιγμή, είμαι στον αέρα. Επιτό στον αέρα. Σας το χαρίζω, έτσι. Είσαι Ανίτα μου γλυκιά, ένα λαμπρό αστέρι. Είσαι ένας άγγελος ξανθός, μοιάζει σαν περιστέρι. Έχεις κορμάκι λιγερό, χαμόγελο ωραίο, όλοι σε καμαρώνουν, Ανίτα μου στο λέω. Έλα μωρέ, ντρέπομαι ρε Ιωάννα με αυτά τα πράγματα. Δεν σ' αρέσει? Ωραίο είναι, αλλά ντρέπομαι με αυτά που λες. Σαν ήρθες με στα Γιάννενα, στην όμορφη την πόλη, την εκπομπή σου βλέπουμε και την ακούμε όλοι. Αυτό. Πήρα χειρόκυμα. Θέλετε να πω και ένα τραγουδάκι? Θα συνέρθω ή... Τι είπες τώρα εσύ? Εγώ δεν, τα έχω πει όλα. Δώρα, μπάλες. Όλα είσαι καθαρή. Λοιπόν, να σπάσουμε στάμνες. Μπορώ να διαλέξω εγώ ποιο θα σπάσει? Ωραία, έλα, Βίτα μου εσύ. Λοιπόν, θέλω τον κύριο Σωτήρη. Ναι, μία. Τον κύριο Κώστα. Δύο. Έλα, Βίτα, κάνουμε κοιλιά, Βίτα. Το δεν ξέρω, μετά τη Ιωάννα, τη γυναίκα εδώ τη υπόθεση. Τρει. Πήγαινε να του εξηγηθεί εσύ. Πάω. Και τον κύριο Γιάννη. Δύο. Ένα, πίτα, Εβίτα, με τρέλα. Έφυγε. Δύο, με τρέλα. Τρία, με τι. Με τρέλα. Έτσι, Εβίτα. Τέσσερις, με τι. Με τι. Με τρέλα.
πήγαινε και δώστε όπως είναι επιτόπια στους φίλους που είναι εδώ. Συνεχίζουμε. Κι άλλο. Δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζεις γιατί τα διαβάζω. Είναι το ύφασμα. Η εταιρεία Gutos Line προσφέρει ένα Σαββατοκύριακο στην Τίνο στο ξενοδοχείο Aeolos Bay και δωρεάν μετακίνηση με το ferry boat Χαρούλα, αξίας 150.000 δραχμών. Και το κύριο Κώστα. Ωραία. Όχι, ο κύριος Σωτήρης. Ο κύριος Σωτήρης. Δώρο Pierre Lagné, αξίας 70.000 δραχμών από την Μη Πετράκης ΑΕ. Για τη φίλη μας την κυρία Ιωάννα. Ποχέρτη. Βεβαίως. Ωραία. Να το ρολογάκι. Κυρία Ιωάννα. Φούρνος μικροκυμάτων, αξίας 80.000 δραχμών από την Electrolux. Για τον κύριο Κώστα. Ωραία. Από το κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων και υποδημάτων Collection Cucci, ένα γαμπριάτικο κουστούμι αξίας 135.000 δραχμών βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών, Ιωαννίνων Αθηνών, το Collection Cucci. Συγχαρητήρια για τον κύριο... Δεν ξέρω. Γιάννης, ο κύριος Γιάννης. Και το τελευταίο τριήμερο στις Πέτσες, σουίτα για δύο άτομα, μεταφορές και φαγητό αξίας 100.000 δραχμών, προσφορά του περιοδικού Dolce Vita. Στο Σάββα. Και έχω άλλο ένα δώρο, άλλο ένα γαμπριάτικο κουστούμι αξίας 135.000 δραχμών από το κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων Collection Cucci. Είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων και Αθηνών. Συγγνώμη, το οποίο είχε βρώσει μας έλεγε πριν τα έτσι και έλεγε που θέλει να φυλάει. Το που θέλει να σε φιλήσει φιλικά. Ναι. Συγχαρητήρια, κερδίσατε ένα γαμπριάτικο κουστούμι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλέ. Γεια σας. Ποια είστε? Η Άντζελα. Η Άντζελα. Ναι. Από πού μας τηλεφωνείτε, Άντζελα? Από Πρέβεζα. Από την Πρέβεζα. Ναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε, ποιον έχετε δει και γουστάρατε με τρόπο? Τον Ευάγγελο. Τον Ευάγγελο. Ναι. Το που είναι 36 ετών. Ναι, ναι. Και είναι detective. Ναι. Μάλιστα. Πάτε, πάτε. Τι έλα. Γεια σου, τι κάνεις, Ευάγγελο. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Όσο έχεις ζέστα, υπέροχα σήμερα. Όλυσε. Έχεις ζέσει την Πρέβεζα σήμερα? Όχι, όχι, πολύ ωραία δροσιά έχουμε. Έχει δροσιά. Ναι. Έλα, πόσο χρόνο. Τι θες να μάθεις για μένα? Είσαι παντρεμένη, ανήπαντρη, τι... Ανήπαντρη, φυσικά. Ανήμα, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 35. 35. Ναι. Τι δουλειά κάνεις? Δουλειά νοικοκυρά. Νοικοκυρικά. Το καλύτερο. Το καλύτερο, έτσι. Θες να βρεθούμε? Βεβαίως. Με βλέπεις τώρα και μιλάς. Ορίστε. Με βλέπεις και μιλάς. Βέβαια, βρε Βαγγέλη, πώς δεν θα σε βλέπει. Ναι, βεβαίως. Εσύ δεν με βλέπεις. Θέλω να βρεθούμε. Θέλεις να βρεθούμε. Ορίστε. Θέλεις να βρεθούμε πουθενά, τι θέλεις τώρα. Ναι. Δεν θες να μάθεις τίποτα, να μάθω. Μόλις τελειώσουμε, την παίρνεις τηλέφωνο, καπάκι. Τι να μάθω τώρα, δηλαδή όλα στον αέρα να τα μάθουμε. Δεν θέλω να μάθω τίποτα. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Από ό,τι άκουσα, νομίζω. Ορίστε. Ιδιωτικός αστυνομικός, λέμε, detective. Ναι. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή, σε παίρνει τηλέφωνο. Ανέτα. Παρακαλώ, μασαζοκαλσόν, σλιμ, κρεμούλα, νιουσέιφερ, φίλτρο, καπνίσματος, βεντούρι, εσκιμό. Διαφημίσεις. Κορδέλα. Πάμε. Πού είναι το... Α, έχετε μουσική? Όχι, να αρχίσω. Για να αρχίσει η μουσική, παιδιά. Είναι έτοιμο. Α, περιμένετε γιατί είναι έτοιμο εσείς. Ωρα είναι πια νύτια. Μέσα στο ρεύμα χωρίς αγάπη δεν είναι
ψέμα. Δεν πρέπει να το πληρώσουμε. Ποιο έκοψε το τραγούδι, μην έρθω στο βαν. Βάλτε το τραγούδι πάλι, σα παρακαλώ. Ανίτα. Θέλουμε την νητιά πάλι. Περιμένετε, κυρία. Έλα, πάμε. Έλα. Νίτια, νίτια, πολύ πλάκα μας κάνετε. Ωραί πως μόσκο πουλας καημένη. Η μουσική είναι χαλασμένη, δεν γίνεται τίποτα. Χάλασε η μουσική! Φέρε αυτό με το βιβλίο. Όχι, να μας τη βάλετε, θέλουμε τη μουσική. Ανίτα. Θέλετε μουσική, πείτε. Αυτό με το βιολί, φέρτε τον εδώ. Θέλετε μουσική. Πού είναι το βιολί, πού είναι το βιολί. Βιολί. Πού είναι το βιολί, ρε παιδιά. Πού έχει πάει. Πάει απάνω για ύπνο. Έλα βρε βιολί. Έλα εδώ ρε μεγάλε. Πάμε. Λοιπόν. Ας ζεις. Θέλω να πάρω ένα καλύτερο να γίνει στο νησιά. Τι θέλετε. Όχι που είσαι τώρα εδώ. Θέλω να πάρω ένα καϊκί να γυρίζω τα νησιά. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετάνισα. Και μαζί μου θα σε πάρω να σε καπετάνισα. Αυτό είναι σιώτικο, δεν είναι αυτό. Ναι. Μα δεν είναι γιαννιώτικο. Όχι, δεν είπα γιαννιώτικο. Και θα μαζιλεύει πουλιά κι όλα τα θαλασσοπουλιά και θα λένε στα νησιά για τα κοπηλιά και θα λένε στα νησιά για σου καπετάνισα. Καλησπέρα. 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 Ποια είστε. Η Ελένη από Χίο. Από τη Χίο. Ναι. Ακούσατε νησιώτικα και πήρατε τηλέφωνο. Και πήραμε τηλέφωνο. Περιμένετε τώρα γιατί είναι το δάμα. Πάρτε το τόφωνο γιατί... τι μπορώ να κάνω για σας. Θέλω το Βαγγέλη, 36 ετών. Έλατε μαζί μου. Εδώ είμαστε. Έλα. Όχι το Βαγγέλη, τον άλλον από εκεί. 36 είναι αυτός. Ναι, τον Ασπρομάλη από εκεί αριστερά. Εσύ, 39 είμαστε. Όχι, τον άλλον τον Βαγγέλη από την μπάρα που κάθεται. 35 κυρία μου, 35. Ναι, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με λένε Ελένη. Ορίστε. Με λένε Ελένη. Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο από Χίο. Από Χίο. Μάλιστα. Τι ύψος έχετε. 1,70. 1,70. Ναι. 1,85 είμαι εγώ. Εντάξει. Ορίστε. Είμαι εγώ πιο κοντή από σένα. Δεν σ' ακούω. Είμαι πιο κοντή από σένα, δεν πειράζει. Ορίστε, ξαναπέτω, να λέω, τώρα πες. Είμαι πιο κοντή από σένα, δεν πειράζει. Είσαι πιο κουκλάρα. Πιο κοντή. Ορίστε. Πιο κοντή από σένα. Πιο χοντρή. Πιο χοντρή. Ή άμα σε τα φας κάμια κιλό, μπριζόλιες, θα σε νέρεις, θα λεπτύνεις μετά, εντάξει. Έλα να σου πω, είσαι παντρεμένος. Ορίστε. Είσαι παντρεμένος. Ότι παντρεμένος, ότι χωρισμένος, είμαι λεβέντς. Και εγώ είμαι ελεύθερη. Μπράβο. Και πώς μπορούμε να συναντηθούμε τώρα στο φεγγάρι, στο διάστημα. Έχω αφήσει το τηλέφωνο. Ναι, αφήσει το τηλέφωνο στο κοντρόλ, έτσι. Ναι, το έχω αφήσει. Εντάξει, οκ, okay, thank you very much. Λοιπόν, θα συναντηθούμε, πού δεν θα συναντηθούμε. Θα το συζητήσουμε στο τηλέφωνο, θα τα συζητήσουμε. Είπες από που είσαι και ξαναπες και έγινε χαμός εδώ από τη μουσική. Από Χίο. Από Χίο. Ναι. Εντάξει, θα το συνηθούμε. Εντάξει. Θα το κανονίσουμε. Εντάξει. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Να δούμε τα δώρα, παρακαλώ. Thank you very much. Thank you very much.
Μέχρι να έρθει θα είμαι έτοιμη. Γι' αυτό βρήκα τον ιδανικό μου σύντροφο. Όχι, όχι αυτόν, τον καλύτερο. Το μοναδικό αμερικάνικο ρομπότ με τη χρυσή εγγύηση της Aroma Ελλάς. Στην ώρα μου. Προσοχή στις απομιμήσεις. Ζητήστε το πραγματικό αμερικάνικο Aroma Robot. Η καλύτερη σκέψη για ηλεκτρικές συσκευές είναι πάντα η πρώτη. Eskimo. Eskimo. Κάνει τη ζωή σας εύκολη. Λέλα Studio. Χάνετε μέχρι και 70 κιλά. Λέλα Studio. 25 χρόνια πείρα. Τέλος στην τριχοφυΐα με λέιζερ και γραπτή εγγύηση. Δοκιμή δωρεάν. Λέλα Studio. Πλατεία Βαβάκη και κεντρική πλατεία Γλυφάδας. Καπνίζετε. Εγώ κάπνιζα 20 χρόνια και το έκοψα μόνο σε 4 εβδομάδες. Τώρα που υπάρχει το επαναστατικό σύστημα φίλτρων Venturi, υπάρχει τρόπος. Χάρη στα 4 φίλτρα Venturi, χιλιάδες άνθρωποι γλίτωσαν από το κάπνισμα. Γιατί όχι κι εσείς. Αφήστε στους άλλους τον κίνδυνο και ασφαλίστε οικογένεια και περιουσία. Θωρακισμένες πόρτες, μπαλωμένος doors. Άψογη προσαρμογή αυθημερών τοποθέτηση. Μπαλωμένος doors. Γλυφάδα. Χαλάνδρη. Δάφνη. Μπαλωμένος doors. Σύντομα σε όλη την Ελλάδα. Η τολμηρή αισθητική του Μιλάνου. Πού αλλού θα συναντούσατε τόσο πρωτοποριακή ποιότητα χρωμάτων και σχεδίων? Πουθενά. Εκτός και αν επισκεφτείτε τα καταστήματα χιτιών του. Κουρτίνες και υφάσματα επιπλώσεων. Κυκλοφορούν στα καλύτερα σαλόνια. Για καινούργια αυτοκίνητα, Καλογρίτσας. Για αμορτισέρ, ζαντολάστιχα, εξατμίσεις, καταλύτες. Για σέρβις και αξεσουάρ, Καλογρίτσας. Για ασφαλή οδήγηση, Καλογρίτσας. Συνεργεία διεθνών προδιαγραφών, Μεσογείων 571, Αγία Παρασκευή. Στους τυχερούς του χρυσού κουφέτου, μια δωροεπιταγή αξίας 50.000 δραχμών. Ήτα και Βίτα Μπότος. Έπιπλα, ηλεκτρικά, hi-fi, ειδιδόρων, φωτιστικά σε ασυναγώνιστες τιμές. Ήτα και Βίτα Μπότος, το μεγαλύτερο κατάστημα στα είδη οικιακού εξοπλισμού, ανανεωμένο, σας καλεί στα εγγένεια 2 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Ήτα και Βίτα Μπότος, στην Αγία Μαρίνα, Ηλίουπολη. Westar. Wrist Fashion. Club Electric, τα μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών που σας προσφέρουν τεράστια ποικιλία, μοναδική ποιότητα, φιλικό περιβάλλον και προσωπική εξυπηρέτηση. Club Electric, τα πιο φιλικά καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών δίπλα σας. Κεντρικό κατάστημα Δικελίας 84 στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τη ζυγαριά μου τη θέλω με απόλυτη ακριβία και πολύ λεπτή. Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι η Slimmer η ζυγαριά της Tefal, η μόνη με την απόλυτη ηλεκτρονική τεχνολογία. Χάρη στα επαναστατικά μικροτσίπ, η Slimmer δεν κάνει ποτέ λάθος. Slimmer από την Tefal. Ηλεκτρονική ακρίβεια, απόλυτη σιγουριά. Tefal, μας σκέφτεσαι πάντα. Με θέα το απέραντο γαλάζιο, χαρείτε την πανέμορφη παραλία των κουκουναριών. Το ξενοδοχείο Σκιάθος Παλάς σας καλωσορίζει για ονειρεμένες καλοκαιρινές διακοπές. Ξενοδοχείο Σκιάθος Παλάς. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 0427 49700. Μια και το θυμήθηκα τώρα για τη Σκιάθο, να σας πω το εξής. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το επόμενο. Θέλουμε όλοι εσείς που θα δηλώσετε συμμετοχή για το Χρυσό Κουφέτο να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή στην Σκιάθο και γενικότερα την έχουμε δει από εδώ και πέρα μέχρι να τελειώσουμε. Τις εκπομπές να τις κάνουμε σε κάποια νησιά. Θα σας παίρνουμε εσάς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή από την Αθήνα, από όπου είστε. Και θα πηγαίνουμε πολύ στα χάη μας, σε κάποια πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία. Θα ταξιδεύουμε με, τι, με δελφίνια κλπ. Και θα πηγαίνουμε, ας πούμε, και αεροπλάνα και βαπόρια. Και θα παίρνουμε τα σέα μας και τα μέα μας. Ναι. Και θα πηγαίνουμε στα νησάκια και θα αράζουμε εκεί να κάνουμε κουφέτο. Γιατί δεν λέει, ας πούμε, δεν καθόμαστε. Στην Αθήνα κάνει πάρα πολύ. Τι θες εσύ, κλήρωση. Έχουμε. Κλήρωση, ευχαριστίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Το Mercedes Club, για τη φιλοξενία. Ωραία. Να κάνουμε την κλήρωση πρώτα, Εβιτάκη μου, να τελειώσουμε. Έλα, τι είχαμε εδώ. Είχαμε ρωτήσει, λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι που είπε ο Πολωνός, ο φίλος μας. Η σωστή απάντηση ήταν τα Λαδάδικα. Τραγούδισε τα Λαδάδικα. Κληρώνουμε έναν φούρνο μικροκυμάτων αξίας 80.000 δραχμών από την Electrolux. Και για να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Καλά. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και τηλέφωνα που τη λέω.
Όσοι απάντησαν σωστά ήταν 49 άτομα. Και είναι το 41 που κερδίζει. Το 41, το νούμερο 41, είναι η κυρία Μιχαλοπούλου Γεωργία. Η κυρία Μιχαλοπούλου Γεωργία. Ωραία. Κερδίζει έναν φούρνο μικροκυμάτων από την Electrolux, αξίας 80.000 δραχμών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά το Mercedes Club που μας φιλοξένησε. Το Λεσόπιο Ανίνων, το οποίο μας έκανε τη σύνδεση των μεταφυτά εδώ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Το εστιατόριο Ο Ασιαλωτινό. Θέλω να τελειώσω εγώ. Το εστιατόριο Ο Ασιαλωτινό για το φαγητό. Ήπειρο Security. Ξενοδοχείο Olympic και Βυζάντιο. Olympic, τρομερό ξενοδοχείο. Και το γραφείο ταξιδιών Gallop Travel του Μάκη Παπαχριστόπουλου που μας έκανε τη μεταφορά εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποια είστε? Είμαι η Στέλλα. Η από Αθήνα. Τι κάνεις, Στέλλα μου? Μια χαρά, εσύ. Πώς είναι η Αθήνα? Ζεστή και ωραία. Ζεσταίνεστε, ε? Λιγάκι. Τρώτε πακετάκι εκεί. Για πες μου, Στελίτσα, τι ηλικία έχεις? 55. Δεν σε πιστεύω, ρε Στέλλα, τόσο μεγάλη. Είσαι, που είσαι πολύ πιο νέα. Βέβαια, είσαι νέα, εντάξει. Φανταζόμουν ότι είσαι πιο μικρή. Πες μου ποιον θέλεις. Έχετε έναν ωραίο κύριο εκεί. Πολλούς. Το Λεβέντη, τον κύριο Λάκη. Τον κύριο Λάκη. Λάκης. Ελάτε, κύριε Λάκη μου, ελάτε, κύριε Λάκη μου. Ελάτε εδώ. Εδώ, για σας. Στέλλα από την Αθήνα. Τι γίνεται, Στέλλα? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι καλά, εσείς? Καλά είμαι κι εγώ. Λοιπόν, είμαι 55 ετών. Είμαι ψηλή. 1,70. 55 ετών. Μ' ακούτε? Σ' ακούω, σ' ακούω, 55, ναι. 55 είπατε. 55. 55. Ναι, όχι, ναι. 65. 1,70. Ναι. Λίγο γεμάτη. Έρχεσαι στην Ήπειρο? Βεβαίως. Να, καλά είναι. Μαμά, έρχεσαι? Και βέβαια έρχομαι. Πού θα τα μάσουμε? Θα μου τηλεφωνήσετε και θα τα πούμε. Σε πρακτορείο. Πρακτορείο, ναι. Ωραία. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα σας πάρει τηλέφωνο ο κύριος Λάκης για να δώσετε ραντεβού στο πρακτορείο. Εντάξει. 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 Γεια σας, κυρία Στέλλα. Έχει για μένα, μας σας το καλσονάκι. Βεβαίως, μας σας το καλσον σλιμ. Τι άλλο θέλετε? Και φίλτρο. Πείτε μου τι δώρα, τι άλλο θέλετε από δώρα. Ένα σεσουάρ που δίνω το θέλετε? Βεβαίως και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιανού είναι και αυτό, μια ξέρετε? Κουτινούλα αν έχει. Ποιανού είναι το σεσουάρ, ξέρετε? Βεβαίως. Πάει ποιανού. Είστε Εσκιμό. Ωραία. Φίλτρο καπνίσματος. Ναι, ναι. Βεντούρι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Τι άλλο, κρεμούλα New Safer. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τι άλλο να δώσω στην κυρία? Λευκά είδη από το Βίτα Λυζιώτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανίτα. Μία γλίτσα θέλετε? Είστε το πιο ωραίο κορίτσι. Πολλά φιλιά, κυρία Στέλλα μου, γεια σας. Λοιπόν, και άλλη κλήρωση τώρα. Καθίστε πάνω. Το άφησε, είμαστε εντάξει, κύριε Λάκη μου, μην ανησυχείτε. Βίτα. Έλα. Ανεβείτε. Άλλη κλήρωση, καπάκι κλήρωση. Λοιπόν. Και άλλη κλήρωση. Είχαμε βάλει quiz και τα έχουμε ξεχάσει και είχαμε τα στεγιάνε να τα θυμηθούμε. Πόσα ήταν τα μοντέλα με το body painting, θυμάσαι? Μπράβο, ναι, ναι. Πόσα ήταν τα μοντέλα? Πέντε. Ήταν πέντε. Λοιπόν, κληρώνουμε ένα ψυγείο Εσκιμό. Ένα ψυγείο Εσκιμό, λοιπόν, κληρώνει γιατί για το νούμερο... 19, το νούμερο 19. 51 σωστές απαντήσεις. Το νούμερο 19 είναι η Ελένη Ασούτη. Ωραία, η Ελένη Ασούτη πληρώνει ένα ψυγείο Εσκιμό, συγχαρητήρια. Ωραία, με τρέλα. Επόμενη γραμμούλα, για να μην αφήσω κανέναν ανύπαντρο εδώ που ήρθα. Καλησπέρα. 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 Ποιος είστε? Ο Αλέξης. Ο Αλέξης από πού? Πριν από την Κρήτη, από τα Χανιά. Έλα ρε Αλέξη. Ναι, λες λοιπόν, να ενώσουμε Κρήτη με Γιάννενα. Ορίστε. Λες να ενώσουμε Κρήτη με Γιάννενα. Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από σένα. Θέλεις την Ιωάννα? Να σου πω. Σε ακούω. Θέλω να γνωρίσω την κοπέλα που μακιγιάρουν αυτή τη στιγμή. Έλα και βλέπουμε. Για να πού να την κάνω. Έλα από εδώ. Έλα ρε Γιώργο. Πού να ξέρω αυτή. Πάει. Τώρα αυτό είναι λίγο εκτός προγράμματος. Αλλά θέλει να σας γνωρίσει ο Αλέξης, από την Κρήτη. Ναι. Δεν ταραβερίζουμε εγώ. Τι? Δεν ήρθε εδώ για ταραβέρι. Μα το ξέρουμε ότι δεν ήρθε για ταραβέρι, αλλά αυτό σας είδε και σας ναι, αλλά εγώ θέλω να λέω μια γνωριμία, απλώς. Δεν ξέρω τι να του πω, δεν ενδιαφέρουμε για κάτι. Θέλεις να το πάρεις ένα τηλέφωνο μετά?
Όχι, δεν ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρον. Έχεις ταραβέρι εδώ. Τώρα και να έχεις να μου πεις τι γίνεται, είναι τα πράγματα δύσκολα. Ναι, είναι. Καλά, θα το κανονίσω εγώ, περίμενε. Αλέξη. Έλα. Κοίταξε, επειδή δεν μπορούμε τώρα να τα πούμε από εδώ, καταλαβαίνεις ότι και να έχουμε ταραβέρι και να μην έχουμε και αυτά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα της δώσω το τηλέφωνό σου. Ναι. Και να δούμε πώς θα εξηγηθεί για πάρτι της. Το ονοματάκι της πες. Πώς σε λένε. Έτσι. Ρούλα. Α, δεν εντάξει. Εντάξει. Χάρηκα. Δεν άκουσα. Χάρηκα λέω. Γεια σου Αλέξη. Γεια. Γεια. Να σκάσει μύτη το επιτόπιο μοντέλο μας, η Έφη. Ναι. Έτσι. Τι είναι αυτό, Βίτα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδινή τουαλέτα. Φτάνει μέχρι εκεί. Του οίκου νηπικών μεραβίλια του κυρίου Θανασούλη. Είναι στην Κηφισίας 257 στην Κηφισιά. Προσφορά για τις φίλες που παντρεύονται από το χρυσό κουφέτο. Λοιπόν, Εβίτα. Ναι. Πού είσαι, έλα να κλείσουμε. Κρίμα. Κλείνουμε. Λοιπόν. Πολύ ωραία περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Καταπληκτικά. Ευχαριστούμε τα Ιωάννινα για την αγάπη τους. Τους ευχαριστούμε είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός κόσμος, πολύ αγαπημένοι άνθρωποι. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχόμαστε να έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Καλό σας βράδυ, πολλά φιλιά. Θα στην Αθήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Που είναι στημένοι, δίκιο έχουν. Οι μαλάκες είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί. Κατάλαβες. Αν καλεί το κύριο Κρέτα, θέλει να κρατά το δικό του μικρόφωνο. Παιδιά, λες, θέλει να κρατά το δικό του. Παιδιά, εδώ έπρεπε να μπει μια τέτοια μαλακία, να έρθει αυτό να κάνει δηλώσεις εδώ και αυτοί δεν φταίνουν τίποτα τώρα που είναι ζωντανά εδώ και περιμένουν. Σπίτι γέλο, ρε. Μια φορά δεν πρόκειται να γίνει πόδι. Κάθομαι εγώ και τα κόλμα, εμείς και θα πάρω περισσότερα χρήματα που έχω δίνει. Thank you.
κόμματα να κάνουν. Καλή ώρα, 11 η ώρα. 11 η ώρα, ή? Ωραία, 11 η ώρα. Καλά, ούτε σε άλλο.